Να είμαι κι εγώ. Καλημέρα. Μέχρι να βρει ο Πατμανίδης τι γίνεται εκεί, θα ακούτε εμένα. Και μόνο εμένα. Εντάξει. Μονόλογος, χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα. Έτσι, σαν την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μονόπρακτο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σημαντικά θέματα είναι η αλήθεια ότι υπάρχουν στον αέρα και θα πρέπει να διευκρινιστούν εκατοντάδες μηνύματα χθες για το τι γίνεται με τον Φερέιρα και την Παρμέιρας. Γίνεται αυτό που φαίνεται και νομίζω ότι μετά το τέλος του αγώνα θα έχουμε οριστικές εξελίξεις. Μία πρόταση που εμφανίστηκε πριν 3 μέρες, μία πρόταση η οποία φέρνει στον ΠΑΟΚ και λεφτά. Αυτό είναι το τελευταίο βέβαια, γιατί σε άλλες περιπτώσεις θα υπήρχε θέμα, γιατί δεν μπορεί να πουλά στον προπονητή τέλειο Οκτώβρη, αλλά προφανώς επειδή δεν υπάρχει και η σούπερ ικανοποίηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ και το πώς έχει δέσει ο προπονητής με το κλαμπ, προφανώς και αυτή η πρόταση θα γίνει αποδεκτή. Περιμένω μετά στον Πατμανίδη λοιπόν να συνδεθεί. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή τη στιγμή. Κάνει επανεκκίνηση, κάνει αυτοκτονή, δημιουργεί ένα θέμα. Έξι, βγαίνει έξω και ψάχνει τον Τσατσαρό για να δει τι έχει κάνει ο Τσατσαρός κτλ. Έχουμε και το Στέργιο στην Γρανάδα. Είδα τον βίντεο των απεσταλμένων του ΠΑΟΚ 24 χθες, το πρώτο χωρίς εμένα, και είδα έναν τρόμο στα μάτια του για το τι συμβαίνει εκεί. Είδα μια απορία για το τι βιώνει ο πλανήτης. Με την Γρανάδα να έχει 1.300 κρούσματα τη μέρα, όντας μια πόλη 300.000 κατοίκων, τη στιγμή που και εδώ στην Ελλάδα θα πεθάνουν όλοι, είναι ξεκάθαρο πλέον. Εντάξει, 1.500 φεύγα κρούσματα κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και την Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, μιας και ο Τσόρδας, αυτός ο γνωστός ψάλτης που μας ενημερώνει για το αν θα πεθάνουμε ή όχι, μας είχε στο επίκεντρο στην προχθεσινή ομιλία του. Και η Βόρεια Ελλάδα, και η Βόρεια Ελλάδα, και η Βόρεια Ελλάδα, και η Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, όλα τα έκανε η Βόρεια Ελλάδα και για τον Τσόδρα προχθές. Άρα λοιπόν, προσοχή παιδιά, φοράμε μάσκες παντού και νομίζω ότι και το lockdown είναι μαθηματικό πλέον, σε κάποια φάση θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει όπως έγινε την περασμένη άνοιξη. Ακούω Πατμανίδη από κάπου, ακούω ήχους. Δεν μπορείς χωρίς εμένα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αφού με έχεις χωρίς μουσική. Τι χωρίς μουσική, παίζει από κάτω. Έχουμε ένα θεματάκι γενικότερα σήμερα στα Στα συστήματα. μικρόφωνα. Ναι. Σκέψω ότι έκατσα από το άλλο. Μου είναι πάρα πολύ αμήχανο αυτό. Ότι Ναι. βρίσκομαι εκτός κονσόλας και δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση μόνος Και μου. ποιος είναι στην κονσόλα. Έβαλα τον Χρήστο, τι να κάνω. Α, αφού είναι ο Χρήστος εκεί, μια χαρά είμαστε. Διαλύομαστε με λίγα Γεια λόγια. σου Χρήστο, γεια σου Χρήστο. Ωραία, βρέθηκε η λύση λοιπόν και θα κάνουμε Λύση κανονικά την πάρα πολύ εκπομπή. προσωρινή. Εντάξει, δεν ξέρω για πόσο. Τι για πόσο, ρε. Τι για πόσο. Faith No More έβαλε. Άρα Τέλειο. είμαστε καλά. Το είχα προγραμματισμένο. Ωραία. Χρήστο, Τι κα... δώσ' μου λίγο ακουστικά, να έχω λίγο παραπάνω, γιατί δεν με ακούω. Α, τώρα εντάξει, τώρα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Ωραία. Πώς είσαι? Εξαιρετικά. Ωραία. Σε τι κατάσταση? Νομίζω ότι δεν μπορώ να πάω καλύτερα τα πράγματα. Ούτως Ναι. ή άλλως. Καλά, εμείς δεν περίμεναμε τον κορονοϊό για να διαλυθούμε. Ούτως ή άλλως, είχαμε από μόνοι μας την Το πρωτοκαθεδρία. know-how. Ναι, το know-how, ας πούμε, μιας κατάστασης η οποία. Οδηγεί σε απολύσεις, οδηγεί σε φτωχοποίηση, οδηγεί σε μια. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι την ημέρα μας, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σχέδιο Μάρσαλ, λέει προανήγγυλο ο δήμαρχός μας, λέει: Εάν δεν δουλέψουμε τα Χριστούγεννα, η Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί σχέδιο Μάρσαλ. Δηλαδή, τι θα πηγαίνουμε με. Θα φέρουν γάλα σκόνη.
ας πούμε, στα, ναι, στα παιδιά να, να πίνουν στα, θα δουλέψουμε. Να πίνουν στα σχολεία. Ναι, αυτά τα κομμουνιστικά που θα φέρει. Πιο κομμουνιστική κυβέρνηση όλων των εποχών. Κυβέρνηση Μητσοτάκια, τα λέμε και τα, όπως έχουν τα πράγματα. Εντάξει, Θεσσαλονίκη είναι με κορονοϊό, είτε χωρίς κορονοϊό, για σχέδιο Μάρσαλ. Αυτό λέω. Απλά, δηλαδή, απλά για να ξέρουμε και λίγο την ιστορία, στο σχέδιο Μάρσαλ έγιναν οι πρώτες μεγάλες αμάκες. Ω, ναι, μα είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ουσιαστικά δεν αναπτύχθηκε ποτέ το ελληνικό κράτος. Ήταν ακριβώς η διαδικασία που έλαβε χώρα κατά το σχέδιο Μάρσαλ, δηλαδή μια βοήθεια ανασύνταξης της χώρας τη στιγμή που στο. Σε όλο τον κόσμο σχεδόν, πόσο μάλλον στην βομβαρδισμένη και διαλυμένη Ευρώπη, συνέβαιναν κοσμοϊστορικές αλλαγές όσον αφορά την ανάπτυξή της. Mm. Στην Ελλάδα, ό,τι υπήρχε σε πλουτοπαραγωγικό τομέα μοιράστηκε σε συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς αυτό να οδηγήσει, ας πούμε, σε μια πιο συνολική, σε ένα πιο συνολικό σχέδιο ανάπτυξης χώρας, και δόθηκαν ό,τι ήταν να δοθούν τα τελευταία πράγματα που απομείνανε σε ανθρώπους οι οποίοι. Και στον πόλεμο, μια και είναι και επίκαιρο, το 1940, δεν είχε καμιά ιδιαίτερη συνεισφορά. Ναι. Δεν βάλανε την κάλτσα, ας πούμε, να πάνε να πολεμήσουν. Όχι. Κοίταξε, βάλα την κάλτσα στο κεφάλι. Ναι. Για να. Ναι, ναι, εντός, ναι, εντός των τείχων. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, εντός των τείχων. Αλήθεια. Ένα καταπληκτικό που διάβασα όσον αφορά το τι συζητιέται τώρα σχετικά με τα μέτρα και το πόσο θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, είναι το ότι λέει πως θα ελαχιστοποιήσουν ή μάλλον θα μειώσουν κατά πολύ τα δρομολόγια των μέσων μαζικής συγκοινωνίας μετά τις 6 το απόγευμα, ούτως ώστε να μην μπορεί ο κόσμος να μην έχει πολλά δρομολόγια και να μην μετακινείται. Δηλαδή αυτό είναι, γι' αυτό μετακινείται ο κόσμος. Λέει, κάτσε να δω, ρε. Α, έχει λεωφορείο, βάλα λεωφορείο. Κάτσε να μπούμε. Ας μπούμε, σαν να κουστάρω. Ναι, μέσα, δεν είχα τι να κάνω. Ας πω να πάρω μια βόλτα, ξέρω εγώ, έτσι με το 40. Ξέρω εγώ, που είναι και λίγο σπάνι. Ναι, λέει, το διάβαζα χθες και λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λέω. Είναι κουλούρι. Είναι κουλούρι, ξεκάθαρα. Κι όμως δεν είναι κουλούρι. Ναι. Μας το είπε και ο προσφυλής μας και αγαπητός μας εθνικός λοιμοξιολόγος, όπως ανέφερες νωρίτερα. Πρώτη φορά εγώ ακούω επιστήμονα να βγαίνει και να τοποθετείται για ένα θέμα που δεν άπτεται της δικής του καθαρά αρμοδιότητος. Όχι το, τι συμβαίνει μέσα να μας πει αν μεταδίδεται, πώς μεταδίδεται, πώς πρέπει να προστατεύουμε, πώς δεν πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός, αλλά μας είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή αύξηση των, του υπάρχοντος στόλου, τέλος πάντων. Που αυτό έχει να κάνει με τους συγκοινωνιολόγους, φαντάζομαι, περισσότερο. Και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο Υπουργείο Μεταφορών, τέλος πάντων. Και όχι με τον κύριο Τσικόδρα. Ναι, δεν είναι δουλειά του. Δεν είναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή στη βιβλιογραφία τώρα, εκεί των ιών, στο Πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει τώρα λίμα που να λέει. Σε περίπτωση που αυξηθούν κρούσματα, μην πάρετε λεωφορεία. Ή βγείτε και πείτε το. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το. Όχι, δεν υπάρχει. Το θέμα. Πρέπει να το ομολογήσουμε, ναι. Ήταν λίγο άστοχο αυτή η προσπάθεια του κ. Τσόδρα να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή. Σε όλη την Ελλάδα είναι το θέμα, βέβαια. Γιατί και στα μέσα εκτός των νομών. Δηλαδή κτέλ, κυρίως τα κτέλ, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή άμα φτάσεις στο 100% της πληρότητας, το κτέλ ταξιδεύει κανονικά ο ένας πάνω στον άλλον. Μέχρι και όρθιους μπορεί να έχουν. Μου έχει τύχει δηλαδή, δεν είχα που να κάτσω για να πάω στα ωραία τα Σέρας, που αυτή τη στιγμή βαράνε limit up 180 νομίζω. Το 10% των κρουσμάτων έχουν οι Σέρες. Yeah. Οι οποίες διαφημίζανε κατά πολύ το ότι είμαστε COVID free και κάνουμε παρτάρες. Κελάτε. Έχω δει την ψάχνω να βρω αυτή την αφίσα. Προφανώς κατέβηκε που υπήρχε, όπου είχε το χάρτη τέλος πάντων της Βορείου Ελλάδος και είχε διάφορες πόλεις και τις είχε όλες με χ. Ότι εσείς είστε κοροϊδάρες και Σέρες είμαστε COVID free και ελάτε σε εμάς να διασκεδάσετε. Και είναι ένα στοιχείο και αυτό. 180. Ναι, και δεν. Για να καταλάβει και ο κόσμος όλο τώρα το ζήτημα με το που έχει τεθεί σχετικά με το lockdown και την επικείμενη κατάσταση που θα εισέλθουμε, έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή
τα νοσοκομεία βομβαρδίζονται. Ναι, το ένα στέλνει στο άλλο από ό,τι μαθαίνω. Ναι. Και βρισκόμαστε, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ ορατός να μην πληρούν οι κλίνες καθόλου τα περιστατικά που θα χρήζουν ίασης, τέλος πάντων, και περίθαλψης. Γι' αυτό και μπαίνουμε στη λογική του lockdown, τόσο ώστε να περιορίσουμε όσο μπορούμε την διασπορά για να αντέξει το σύστημα υγείας. Θα μου πεις, το ξέραμε αυτό. Το γνωρίζαμε, ξέραμε ότι είναι ο κορονοϊός. Είχαμε ποτέ, μας είχε δοθεί ποτέ κανένα έναυσμα, κανένα παράδειγμα. Δεν νομίζω. Εντάξει ρε φίλε, 8 μήνες το μελετάς, δηλαδή πόσο χρειάζεται, κανέναν αιώνα. Αυτό λέω, το 8 μήνες, τι είναι 8 μήνες μωρέ. Εδώ ρε εσύ να πούμε, άλλος 5 χρόνια φλερτάρει την ίδια γυναίκα μέχρι να την κατακτήσει. Ναι, και τελικά δεν την κατακτά. Δεν ξέρω, εντάξει, τι εξέλιξη. Έχουμε δει και στις ταινίες και σε αυτά και σε πολλά και στη ζωή, ας πούμε, και σε όλους μας μπορεί να έχει συμβεί. Ο άλλος, ας πούμε, να είναι αυτό να πιέζει. Σου λέει τώρα με 8 μήνες κάτσε, ρε. Να περάσει, ρε παιδί μου, ένα διάστημα. Ένα αιώνα. Ναι, 3-4 ετών. Ναι. Να μάθουμε τι επιπτώσεις έχει η πανδημία στην κοινωνία γενικότερα και να φτάσουμε στο σημείο, ας πούμε, να θωρακίζουμε το σύστημα υγείας ή να το ενισχύουμε. Αντιθέτως, λέει, υπήκειται μια έτσι μικρούλα εισφορά, συνεισφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών συγκεκριμένα. Ναι, καλά, εννοείται. Για την ενημέρωση του κοινού ότι πρέπει να μπείρουμε σπίτι, μιας και δεν το μάθαμε. Γι' αυτό, ναι. Ωραία πράγματα συμβαίνουν, ωραία πράγματα. Πάλι μόνο για την Αθήνα θα πάρουνε. Νομίζω ότι αυτό το 2 μοιρία είναι μόνο για την Αθήνα. Δεν φτάνουν τώρα, λέει, πού να τα μοιράσεις, τα 2 εκατομμύρια σε όλο το τέτοιο. Γίνεται. Να σκόψουν κάτι. Όχι, ρε, κοίτα. Όχι, όχι. Ας σκόψουν το flyover να μας δώσουν τα λεφτά. όχι. Έχουμε το flyover τώρα. Εδώ φτιάχνουμε, ναι. Την υποθαλάσσια. Και την υποθαλάσσια. Έχουμε πολλά. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ που εντάσσεται και αυτό νομίζω μέσα στα νέα αναπτυξιακά μέτρα. Ναι. Είναι το τελευταίο ανέκδοτο που θα αποκτήσει η πόλη. Γιατί διάβαζα προχθές κιόλας. Δεν ξέρω. Λογικά ΠΑΟΚ 24. Εσύ το έγραφες. Τι διάβασες. Το 26 και άμα. Και άμα, τα 100, η φόρτσα. Ναι, η φόρτσα, ναι, φόρτσα. Τα 100 χρόνια και άμα, που σημαίνει ότι αποκλείεται στα 100 χρόνια. Οι άνθρωποι εσύ τώρα δεν παίρνουν από το μυαλό σου, τώρα άστε. Δεν στα έλεγα εγώ για το κήπεδο ότι ξέχνα το δίκτυο. Έτσι τα έλεγα, ρε Σταύρο. Δεν είναι, μου το έλεγες, με αυτή την κυβέρνηση. Ωρα, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τίποτα. Αυτό είναι γνωστό, μην τα λες σε μένα. Ναι, είχαμε πάλι συζήτηση και σου έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει γήπεδο στην Τούμπα, τουλάχιστον γήπεδο του ΠΑΟΚ, κατ' επέκταση. Με αυτούς, δηλαδή. Με αυτούς, άμα δεν είμαστε σε κανένα προκρούστη να μας τραβάνε, θα είναι επιτυχία, ρε. Οι άνθρωποι μισούν τη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι δηλαδή. Είναι γνωστό ιστορικά. Όποιος δεν το βλέπει, είναι καθυστερημένος. Είναι καθυστερημένος οι άνθρωποι. Τι να δούμε τώρα, ωραία. Μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα. Ωραία. Πότε έχει γίνει γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Το Παλατάκι, ωραία. Το οποίο είναι κτήμα του ΠΑΟΚ και το έκτισε το κράτος, το οποίο έχει βέβαια την διαχείρισή του όποτε θέλει. Τι, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Τι εννοείς. Δηλαδή, άρα κρατικό, βόμβα. Ρε αγόρι μου. Δικαιώνονται όσοι λένε το κρατικό της Πηλέας. Έχουν τις δικλείδες. Έχει δηλαδή και κάτι της μέσα άμα αυτό. Ναι, άμα αυτό και το άλλο. Άμα γεμίσουν δηλαδή τα νοσοκομεία. Το προηγούμενο έργο, ναι, ωραία, που έγινε στη Θεσσαλονίκη ήταν το Καφτατζόγλιο. Πότε έγινε το Καφτατζόγλιο, ξέρεις? Το σχέδιο Μπάρσαλ. Το 1960. Έγινε τόσο πρόσφατα. Εντάξει, παρακαλώ. Ναι. Όχι, κάτσε λίγο, περίμενε. 60 χρόνια πίσω πότε, είναι το 60. Ναι. Ωραία. Την ίδια στιγμή έχουν γίνει. Ωραία. Στο, πώς το λένε, σε όλη την, στην Αθήνα. Κάτσε, για να μην λέω ασυναθυσίες. Περίμενε. Ωραία. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ψάχνεις τώρα να βρεις τα έργα των Αθηνών, τα έργα υποδομής σε αθλητικό τομέα. Περίμενε. Τι να ψάξεις, ξέρουμε. Δεν χρειάζεται. Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι, Ολυμπιακοί αγώνες. Ωραία. Πόσα έγιναν δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Ο ΆΚΑ. Κλειστό ο ΆΚΑ. Ειρήνης και Φιλίας. Πανθεσσαλικό. Πανπελοποννησιακό. Πανκριτιακό. Ωραία. Λιώσια.
Ξεχνάω σίγουρα. Αγία Σοφιά. Άστο ρε παιδί μου, μην απαριθμίσει, είναι γνωστό. Τώρα, εντάξει, ο βοτανικός θα γίνει. Ναι. Καλά και ο βοτανικός είναι ένα πολύ σύνδετο το ζήτημα. Δεν το βλέπω. Ξεζήτητο. Δεν θα γίνει. Καλά. Δεν θα καλά, γίνει, εντάξει. Δεν θα γίνει. Καλά, περίμενε. Είναι για λίγο και το. Και ο βοτανικός, επειδή γενικά παρακολουθώ τα θέματα ανάπτυξης, ας πούμε, όσον αφορά τις υποδομές στον αθλητικό χώρο. Είναι λίγο σαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ ένα πράγμα και ο βοτανικός. Συζητιέται τώρα, είναι κουβέντα από τότε που θυμάμαι τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τώρα. Έτσι. Από μωρό παιδί, ας πούμε, να γίνει το γήπεδο. Ναι, πρόσεξε με ποια λεπτομέρεια υπάρχει. Στην Τούμπα δεν τα βάζει ο επενδυτής του ΠΑΟΚ. Δεν τα βάζει το κράτος. Και πάλι αντιμετωπίζει δυσκολίες. Εντάξει, άρα λοιπόν, δηλαδή για να το τελειώνουμε το παραμυθάκι, όσο είναι αυτή η κυβέρνηση, ξεκάθαρα, και μου πει κανείς είσαι Σιριζέος και τέτοια, όχι, Θεσσαλονικιός είμαι. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για Θεσσαλονίκη. Την έχουν γραμμένη κανονικά. Και έχουν εδώ και ανθρώπους που τους στηρίζουν. Έχουν ανθρώπους που τους στηρίζουν. Εντάξει. Και όλα αυτά όχι με αφορμή που θα πάρουν 2 εκατομμύρια τα αθηναϊκά μέσα. Ναι. Ωραία. Που από τη μεγάλη αμάκα εδώ έφτασε το 2%. Το 2% έφτασε. Και μάλιστα έφτασε και δόθηκαν αυτά τα ποσά. Γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Εντάξει, okay, κρατικό χρήμα να δοθεί, να ενημερώσουν τουλάχιστον. Δόθηκαν σε μέσα ενημέρωσης τα οποία ούτε αυτή τη δουλειά κάνανε. Ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είχαν εκπομπές και με παραγωγούς να λένε ότι είναι μια απλή γρήπη. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Μάσκες κοροϊδία, κοροϊδοϊός και αυτά και τα λοιπά. Από μέσα τα οποία πήρανε κρατικό χρήμα. Χρήμα δηλαδή όλων των Ελλήνων πολιτών. Για να πράξουν μια δουλειά και να κάνεις που λέει, ούτε αυτή. Δεν υπήρχε ένας έλεγχος. Τουλάχιστον ρε παιδιά, αφού τα πήρατε, πέστε και αυτό που θέλουμε το μήνυμα. Ναι. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ τους χορηγούς, ας πούμε, και να λέμε άλλα αντάλλων. Και να λέμε τους ανταγωνιστές του. Ναι, να λέμε τους ανταγωνιστές. Ναι. Άλλο καζίνο, φερπί. Ναι. Ακριβώς αυτό το πράγμα έγινε. Αλλά δεν υπήρχε κανένας ελεκτικός μηχανισμός να διευθετήσει τη συγκεκριμένη. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τα λεφτά δοθήκανε όχι για να ενημερωθεί ο κόσμος και να πληροφορηθεί περί του θέματος. Για να χαϊδευτούμε. Ναι, για διαφορετικούς λόγους. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Βάλε σήμερα πρωτοσέλιδο. Έρχεται ο Μάρσαλ! Παιχταράς! Ο Παιχτάρα! Ναι. Ο Χρήστος Κιώσης έφτιαξε το μικρόφωνο. Τεράστιος Χρήστος Κιώσης. Άρα μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Κανονικά. Στη φυσική μου θέση, ναι. Δεν θα παίζεις δηλαδή όπως κάποιοι άλλοι που παίζουν εκτός θέσης. Εντάξει, τι να κάνω που μου. Όπου με βάλει προπονητής, το έχω αποδείξει εδώ. Και τι δεν έχω κάνει σε αυτό το σταθμό να πούμε. Μόνο που δεν. Βάλε καμιά. Εν τω μεταξύ, πώς τι. Θέλανε να με βάλουν και να κουβαλήσω όταν κάνα την μετακόμιση. Λέει όλοι κουβαλάνε. Λέω, παιδιά, πού το είδατε αυτό. Όλοι κουβαλάνε. Εγώ στη δική μου τη μετακόμιση κουβαλάνε. Ο Χρύσανθος παίζει να μου το είπε. Πού ήσουν, καλά, λέει. Ναι, ο Χρήστος, αφού δεν σε έχω στη δική του μετακόμιση. Ναι, εντάξει. Πολλά, εύκολο. Ναι. Δεν ξέρω αν μου το είπε ο Χρήστος, αλλά ξέρεις, το λέω. Μυρίζει Χρήστος. Ναι, είναι. Μυρίζει ξεκάθαρα Χρήστος. Είναι όλοι κουβαλάνε, λέω ρε παιδιά. Okay. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, είναι το μόνο που δεν έχω κάνει, αλλά μπορώ όμως να το κάνω τώρα. Φέρτε μου να κουβαλήσω σήμερα. Να με κληρώσω. Με κληρώνω να κουβαλήσω, να βοηθήσω σε μια μετακόμιση. Βάλε και ζώπη πιλαλή μετά με το που θα πεις. Ποιο? Την πετονιέρα, μην κατηγοράς, αυτή σου δίνει για να φας. Αν θες, το λέμε αυτό. Να φύγεις, φύγε. Ναι. Τεράστια κομματάρα. Έχουμε λοιπόν το δράμα της Θεσσαλονίκης με αυτούς εδώ τους γελίους. Ωραία. Γιατί γελοί είναι. Να με συγχωρήσουν και όλες αμαθήκονται. Στα δεν μας απασχολεί. Mm-hmm. Εντάξει. Έχουμε το τι συμβαίνει στο ΠΑΟΚ, παιχνίδι σήμερα. Θέμα προπονητή. Κράτα τα αυτά για μετά το διάλειμμα. Ναι. Και μετά το διάλειμμα λοιπόν συντονιζόμαστε για να δώσουμε την επικαιρότητα αφού ο Μπατμανίδης γυρίσει στη φυσική του θέση. Μιλά λίγο να φέρω τους χορηγούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Η χορηγή μας, η τεράστια χορηγή αυτή, οι κορυφαίοι, οι άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθάνε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, οι άνθρωποι οι οποίοι
πιστεύουν σε εμάς και εμείς σε αυτούς. Εντάξει, εντάξει, τους έφερα. Αλήθεια λέω. Λέει, αλήθειες, αλήθειες. Λοιπόν, μαζί μας σε αυτήν την πρώτη ώρα το Regency Casino, το οποίο δεν είναι μέσα στους χορηγούς. Άρα... είναι μέσα στους χορηγούς και με κάθε νέα εγγραφή, ωραία, είναι... έχει τεράστιες αβάντες το κάθε νέο μέλος στο Regency Casino. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε σήμερα? 29 Δεκάτου είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ταξίδι στη Γρανάδα περιμένει τον ΠΑΟΚ που σκόραρε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του φέτος. Ένας αγώνας όμως δεν είναι μόνο το γκολ του. Είναι και τα κόρνερ, οι κάρτες και τα δοκάρια. Με την υπηρεσία Build a Bet της Big Win μπορείς να συνδυάσεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα ακόμη και από τον ίδιο αγώνα. Big Win. Έτσι είναι το παιχνίδι σήμερα. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά, 1114 ρυθμιστής εμπορικής επικοινωνίας, ΕΠ, υπεύθυνο παιχνίδι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με φουλ αθλητικά ενημέρωση. 1-2, 1-2. Αχ, τα καταφέραμε, εντάξει. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεπερνάμε όλες τις αντικσοότητες για να είμαστε κοντά σας. Το ψυχιατρίο από τις 10 μέχρι και τις 12. Εντάξει, Χρήστο, τα καταφέραμε. Ήσουνα... τι να πω, πώς να τον παρομοιάζαμε τον Χρήστο με έναν άνθρωπο του αθλητισμού που έδωσε την λύση αστραπιαία. Με έναν άνθρωπο του αθλητισμού που έδωσε την λύση αστραπιαία. Ναι, κλείθηκε εκεί που η μπάλα έκαιγε και πραγματικά μας έβγαλε ως προπρόσωπους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Να είστε. Απίστευτη ουρά λέει στην παραλία της Θεσσαλονίκης για το rapid test, το οποίο διεξάγεται σήμερα δωρεάν. Θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Έχει ουρές, όλοι έχουν πάει για να το πραγματοποιήσουν. Το Rapid Hates me. Yeah, fucking hates me. Το τι γίνεται δεν μπορείς να καταλάβεις. Δείχνει τώρα ο Sky, έχει μετάδοση. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κόσμο έχει. Θα κλείσει παραλία μόνο και μόνο από τα Rapid Test αυτή τη στιγμή γενικότερα. Και πάνω που λέγαμε σχετικά πριν, για να το κλείσουμε το προηγούμενο ζήτημα με τα μέσα ενημέρωσης που κλήθηκαν να ενημερώσουν τον κόσμο, επιδοτήθηκαν γι' αυτό. Σήμερα είδα μια διαφήμιση, έχει ο Αλφα τον Γρηγόρη Πετράκο, ο οποίος είναι από τους, ένας τραγουδιστής από το Fame Story, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος εκφραστής αυτή τη στιγμή της άρνησης της ύπαρξης πανδημίας. Και ένα κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας δίνει βήμα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί αυτό που μας μένει στην παρούσα φάση είναι να το συζητήσουμε αν υπάρχει κορονοϊός ή όχι. Αυτό μας είπε δηλαδή. Τη μαρούπα τη συλλάβανε στο... Το είδα. Ναι. Οι αρνητές φάγαν το 150, ναι. Που δεν είχαν μάσκα. 150 δεν είναι. 150. Να ξέρουμε, να έχουμε καψίλο πάνω μας, γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος μας λέει: Μπάμπη, για να σε πάω και στην κουβέντα που περιμένει όλος ο κόσμος φυσικά να ακούσει. Μπάμπη λέει: ο Φερέιρα πωλείται. Τι έχουν να μας πουν οι άθεοι γι' αυτό? τι έγινε, πώς προέκυψε αυτό? Είναι αλήθεια? Τσιπιέται ο κόσμος. Ξεκινάμε ότι είναι αλήθεια. Ναι. Ξεκινάμε βέβαια ότι δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά είναι αστειότητες, εντάξει. Δεν είναι για πανηγυρισμό. Εν μέσω της σεζόν να σου φέρει ο προπονητής τον οποίο στήριζες. Εντάξει, okay. Από την άλλη, προσωπικά εγώ δεν θα βάλω τα κλάματα. Ναι. Δεν είναι, υπάρχει περίπτωση. Προφανώς και η διάδοχη κατάσταση είναι ένα θέμα. Η οποία είναι τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Είναι αυτό. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα. Το θέμα είναι λοιπόν το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση και το πώς θα στηριχθεί πραγματικά ουσιαστικά η νέα κατάσταση και το πώς θα μπουν όροι ξεκάθαροι από την αρχή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προστριβές στην διάρκεια. Άρα φεύγει ο Φερέιρα, είναι τετελεσμένο το γεγονός? Νομίζω ρε φίλε ότι δεν βρίσκω λόγο να μην γίνει η δουλειά. Πώς γίνεται αυτό καταρχήν? Εντάξει. Δηλαδή μέσω αυτής της κατάστασης να έρθει μια ομάδα από τη Βραζιλία και να δώσει χρήματα για να πάρει ένα προπονητή. Ναι, πρόσεξε με τώρα, τέτοια περίοδο δεν μπορείς να βρεις και προπονητή με προδιαγραφές, τέλος πάντων, εύκολα. Ναι, από την άλλη έναν προπονητή τον οποίο γνωρίζεις ότι είναι υπό αμφισβήτηση, οπότε... πολύ πιθανό σε ένα-δύο μήνες να αποτελούσε ούτως ή άλλως παρελθόν από τον πάγκο της ομάδος. Ναι, αλλά αυτό για κάποια ομάδα που ψάχνει τώρα προπονητή δεν είναι ζητούμενο.
Επίσης, πώς το λένε, τα νούμερα που ακούστηκαν προφανώς ήταν σε άλλο νόμισμα. Εντάξει, τα 6 εκατομμύρια. Ναι. Γιατί 6 εκατομμύρια, άμα ήταν, θα ταξίδευε ήδη για το Ρίο ο τεχνικός της ομάδας. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μιλάμε για μια συμφωνία που πάει να κλείσει κοντά στα 600 χιλιάρικα, συν κάποια πόνους. Εντάξει, αυτά είναι τα νούμερα. Αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι 600 συν κάποια πόνους που μπορεί να τα πετύχει, συν το 1.240 που θα έδινε ο ΠΑΟΚ αποζημίωση. Ωραία. Δεν το λες και χασούρα. Ναι, βέβαια δες εδώ τώρα την αμφισημία του πράγματος. Σημείωσε την λέξη. Ξεφτυλισμένε. Διότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα συζητούσαμε για το ότι δεν είναι δείγμα σοβαρότητος το ότι συμβαίνει με την κατάρτιση του. Με την κατάρτιση. Με το ρόστερ, τέλος πάντων. Έρχεται, φεύγει, φεύγουν παραμονές παίχτες, δεν ξέρουν, έρχονται παραμονές άλλοι, πρέπει να παίξουν και όλο αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος ήταν δικαίως κατ' εμέ αναστατωμένος σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Αλλά εμπροκειμένως στην περίπτωση του προπονητή, οι περισσότεροι πανηγυρίζουν. Που το να φεύγει ο προπονητής μέσα σε αυτή την κατάσταση. Η λέξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα πέριξ της Τούμπας είναι ενθουσιασμός. Δηλαδή, άμα κάτσω και σου δείξω, έχω μηνύματα τώρα. Δεν χρειάζεται, εντάξει, το ξέρω. Ούτε αυτή είναι σοβαρή προσέγγιση. Ναι, ναι, όχι, είναι σαν να πήρε κύπελο. Κάτι, ένα τίτλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι, προφανώς και ότι η απογοήτευση που υπήρχε ήταν συνδυαστική με το ότι δεν πίστευαν και πολύ ότι ο προπονητής μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη μετάβαση. Ναι, χωρίς να είναι ο καθολικά υπεύθυνος για την όλη κατάσταση. Υπεύθυνος, εντάξει ρε παιδί μου, δεν βγήκαν μερικά πράγματα. Δηλαδή γιατί τόσο τρέλα δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ. Εντάξει, επειδή είναι πάντα στο ποδόσφαιρο, υπάρχει τρέλα. Ναι, πόσο παραπάνω θα μπορούσε να πάει ο ΠΑΟΚ δηλαδή με αυτά τα δεδομένα. Με αυτές εκεί που έφτασε μπορούσε. Εντάξει, ναι, αυτό, οκ. Okay. Που ήταν πάλι υπέρβαση με τα δεδομένα πάντα που είχαν διαμορφωθεί στον σύλλογο. Το ζητούμενο δεν ήταν βέβαια το αυτοί που νιώθουν από ποδόσφαιρο. Δεν ήταν προβληματισμένοι για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τους ομίλους της Champions League. Ο προβληματισμός έγινε στο καθαρά στο κομμάτι της διαχείρισης παιχνιδιών που είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Εκεί υπήρχε μια ξεκάθαρη αδυναμία του Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει, μην λέμε χαζά τώρα. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Εντάξει. Άρα λοιπόν, η αλλαγή που επίκειται το βράδυ, γιατί μιλάμε για τόσο κοντά. Ναι, βλέπω να μπαίνει αντίστροφη μέτρηση και να μετράνε 5, 4, 3, 2, 1. Υπάρχει τέλος πάντων αυτή η κατάσταση. Εντάξει, είναι ένα δείγμα όμως που κατ' εμέ δεν είναι ενθαρρυντικό. Συγγνώμη που μπορεί τώρα να χαλάω την εφορία κάποιον. Έτσι πως μια το χαρά βλέπω, ενθαρρυντικό ρε. Είναι. Εντάξει, έτσι όπως το βλέπεις εσύ, προφανώς το βλέπεις όχι ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ποδοσφαιρικά. Ναι, σου είπα ρε παιδί μου ότι okay, δεν έκανε και το τόσο τεράστιο κακό. Γιατί κάνεις λάθος. Τα όπλα που είχε. Άσε τα, μη δικαιολογείς, δε. Γιατί να μην δικαιολογείς. Εσύ άσε δικαιολογεί, κανείς είναι στη δουλειά σου. Φυσικά δεν. Τι να με δικαιολογήσει, αφού είμαι άψογος. Πώς να με δικαιολογήσει. Καλά, σου πω, άμα γίνει καμιά κέντα. Τι να γίνει κι άλλο, δηλαδή τι, να πληρώνω για την τσέπη μου για να δουλεύω. Σταμάτα, ρε, άλλο λέω. Δεν είναι το πράγμα. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Ναι, ρε, το λέγαμε και την Παρασκευή ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Εννοείται έχει ευθύνες, εννοείται βαρύνεται από αποφάσεις, εννοείται και στη διαχείριση του παιχνιδιού εντοπίσαμε πράγματα. Εμένα πολλές φορές υπερβολή με. Ναι, ενίσταμε στην υπερβολή του πράγματος. Ναι, εδώ δεν μιλάμε για υπερβολή τώρα. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία τέλος πάντων είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Εντάξει. Είναι τέλος πάντων μια κατάσταση η οποία δεν τραβούσε ρε φίλε, δεν έπιθε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνεις ότι στις ομάδες χτυπάει άσχημα, δηλαδή δεν γίνεται να είσαι μια κάθε μέρα με το πιστόλι στο κρόταφο. Εντάξει, δεν θα μπορούσε κιόλας να το διαχειριστεί και ο ίδιος.
Εντάξει. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Και στη λύση του Γκαρσία που ετοιμάζεται, προφανώς ξέρει το κλαμπ, προφανώς έχει περισσότερους ανθρώπους που το πιστεύουν, προφανώς έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής στις ακαδημίες, είναι μια πραγματικότητα αυτή, και από εκεί και πέρα προφανώς και αξίζει μια ευκαιρία. Εντάξει. Η προηγούμενη φορά που πάω και πιστεύτηκε προπονητή της ΚΑΠΑ 19 δεν ήταν αποτυχημένη, δεν θα πω ότι ήταν και επιτυχημένη, γιατί ήταν η απαρχή μιας τεράστιας τρύπας που δημιουργήθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά πήρε ένα κύπελο και αναφέρομαι στην εποχή Ίβιτς. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν τη λες και κακή. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε μαθηματικά σε αυτήν την λύση με τα καλά και τα στραβά της. Ξέρουμε όλοι τι κινδύνους εμπεριέχει η επιλογή του Γκαρσία. Εντάξει, γι' αυτό θα πρέπει το κλαμπ να είναι δίπλα του, ωραία, να υπάρχει μια συνεργασία σωστή, εντάξει, και να μην δημιουργηθούν τριβές. Είναι πολύ κομβικό αυτό. Εντάξει, ο Γκαρσία από εκεί και πέρα ποδοσφαιρικά έχει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Εντάξει, ξέρει πολλούς από τους παίκτες που είναι στην πρώτη ομάδα, τους έχει προπονήσει, ξέρει τι έρχεται από πίσω, ποιους να εμπιστευτεί. Και πάμε παρακάτω. Τρελαθήκαν όλοι που τόλμησαν να πω κάτι το οποίο δεν είναι αναθεματικό για τον Φερέιρα. Τι δεν έκανε, λέει, κακό, λέει, στον ΠΑΟΚ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, που κατέστρεψε, λέει, την πιο πετυχημένη ομάδα του ΠΑΟΚ ever. Εντάξει, όπως συζητούσαμε όμως, γιατί η εκπομπή μας είναι λίγο σαν σειρά, πρέπει να έχεις και σύνδεση με τα προηγούμενα. Δεν είναι αυτοτελείτα επεισόδια. Όπως συζητούμε καθ' όλη την διάρκεια αυτών των εκπομπών, είναι προϊόν το τι συμβαίνει, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, είναι προϊόν συναποφάσεων. Το κλαμπ, όπως λέει, αρέσκεται να λέει ο Σταύρος, λαμβάνει τις αποφάσεις και ο προπονητής ακολουθεί. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά ο προπονητής δεν ακολουθεί πάντα. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει τίποτα κι αυτός. Άμα είναι να τα κάνω όλα εγώ, γιατί να πάρω προπονητή? Ναι. Ο Ζαγοράκης το λέγε αυτό. Ωραία. Σου λέγε και το πληρώνει, ωραία. Ξέρεις ότι υπήρχε κανένα θέμα με προπονητή και τέτοια. Αυτά τα λένε κάποιοι που έχουν βιοτεχνίες και τέτοια. Ναι. Όχι. Είναι λογικό, ρε. Είναι λογικό. Δεν το πληρώνω. Τι το πληρώνω? Δεν το πληρώνω. Ο Ζαγοράκης είναι προκειμένου. Ο Ζαγοράκης το πληρώνει. Ο λαός του πάγου. Ο λαός του πάγου. Την υπογραφή του και τον κίνδυνο να πει στο κελί, ο Ζαγοράκης την έβαζε. Μετά την έβαζε ο Βρίζας. Ωραία, και μετά έρθει ο Ιβάν. Επειδή ξεχνάμε, εντάξει, εκείνη η εποχή για τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ κομβική για να έρθει ο Ιβάν. Ναι, ο κόσμος πλήρωνε. Αυτοδιαχείριση ήτανε. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Η πρώτη αναρχική ομάδα να μου. Ο ΠΑΟΚ εκείνης της περίοδου. Πες του Πάπη ότι και μόνο που υπάρχει ελπίδα να σταματήσουν οι τελικές σέντρες από τα στόπερ. Θα είναι μια εξέλιξη. Συμφωνώ 1000%. Δεν μπορώ κι εγώ σέντρα. Δεν θέλω άλλο σέντρα. Βαρέθηκα. Τη σέντρα. Δεν το συζητάμε και το έχουμε αναφέρει. Ο φίλος μας ο... Αλλά πρέπει να... Και για την κουβέντα, παιδιά, πρέπει να έχουμε και ένα αντίλογο και να μια πιο έτσι μετριοπαθή στάση στα πράγματα. Παλινοδίες, λέει εδώ ο φίλος μας ο 93, με παίχτες, στήριξη και μετά από ένα μήνα απόλυση του προπονητή. Όχι με χαρτιά, αλλά με ψίχουλα. Πωλήσεις κακιάς ώρας κάτω από το μισό της αξίας των παιχτών. FFP εντελώς θολό. Ελληματικό ρόστερ με Γκαρσία από εδώ και πέρα χωρίς δίπλωμα FIFA για το γήπεδο. Όλα παγωμένα, λένε, για το 2026. Μήπως, λέει, φεύγει η οικογένεια Σαββίδη? Όλα εκεί οδηγούν. Αποκαλύπτει ο φίλος ο 293. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Ότι μαζεύτηκε η οικογένεια Σαββίδη όταν βλέπει, ωραία, τον πρωθυπουργό της χώρας να είναι ο ανταγωνιστής του. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα καμιά οικογένεια Σαββίδη δεν φεύγει. Ωραία, και να σταματήσει αυτό το παραμυθάκι. Απλά την προκειμένη περίπτωση ήταν λάθος εξ αρχής του ΠΑΟΚ, που του βγαίνει σε καλό υπό ποια έννοια, ότι γλιτώνει λεφτά, όχι ότι ποδοσφαιρικά ήταν το σωστό. Πώς το λένε, να αλλάξει προπονητή. Για μένα, εντάξει, το είχα γράψει κιόλας γιατί τα γραπτά μένουν. Μου είναι ξεκάθαρα κατά τις παραμονές του Φερέιρα. Γιατί δεν μου έχει δείξει κάτι ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά
δεν μου έχει δείξει κάτι. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος λέει: Μπάμπη, με το δίπλωμα του Γκαρσία τι γίνεται? Από ό,τι ξέρω δεν έχει UEFA Pro. Μπορεί να κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ? Έχει ο Μανατίδης. Θυμάμαι, λέει, ότι μέχρι πέρυσι ο προπονητής κράζονταν, δεν καθόταν στον πάγκο στα ευρωπαϊκά μάτς, λέει, γιατί δεν είχε το δίπλωμα. Οπότε τι γίνεται έχει σε αυτήν την περίπτωση? Έχει πάρει το UEFA ΒΑ, τέλος πάντων. Μια γρηγοράδα από το, το lower των προπονητών. Ναι. Και τεχνικά το κομμάτι του Pro το καλύπτει η παρουσία του Γιάννη του Αμανατίδη. Μπορεί όμως να δίνει εντολές από τον πάγκο? Εσύ τι λες, εγώ μπορώ άμα είμαι δηλωμένος. Μπορείς να σηκώνεις, θα φας κίτρινη, τι? Δεν μπορείς να δίνεις όποιος θέλει να σηκώνεται τον πάγκο? Ο προπονητής είναι. Μπορεί, ρε. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό. Καλημέρα, Μπάμπη. Όταν εωρείται στην επιφάνεια ότι ο λόγος που δεν φεύγει ο προπονητής είναι η αποζημίωση λόγω FFP και ξαφνικά σου έρχεται πρόταση για πώληση, έναν πανηγυρισμό λέει τον κάνεις. Μια γροθιά της φίλης. Ναι. Θα φτιάξουμε rap μπάντα τους FFP. Έτσι, απάντηση στους FFC. Ναι. μου σκάει έτσι. Εδώ και εδώ όλοι το λένε FFP. Ο φίλος μας ο Νάσος. Άμα φύγει ο Αμπέλ και πάει η Βραζιλία, θα είναι σαν να πέσατε από το Λευκό Πύργο και να βρήκατε πορτοφόλι. Ο φίλος του Ολυμπιακού, ο Νάσος. Μας πήρα χαπάρι. Εντάξει, στην περίπτωση του Ολυμπιακού όμως στηρίχθηκε ο προπονητής και είδαμε τα αποτελέσματα. Γιατί... Ναι, ρε, αλλά είδαμε κάποια πράγματα εκεί. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μείνει στο πρωτάθλημα, έχει κάνει 10 νίκες σε ρίστο τέλος. Δηλαδή δεν είναι. Αυτές οι κλεισεδούρες μου γυρίζουν το μάτι. Ναι, ρε, στηρίχθηκε. Γιατί στηρίχθηκε? Είχαν μια εξέλιξη. Ναι, είδαν ότι κάποια πράγματα μπορεί να συμβούν. Είχαν εξέλιξη, ρε, αγόρι μου. Είχανε. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Θανάση που λέει: Λείπει η γυναίκα μου και ο μικρός δεν σταματούσε να κλαίει. Με το που ξεκίνησε εκπομπή, τα βιάστηκε. Είδες. Έχουμε το μαγικό αυλό. Επειδή και ο Σταύρος είναι πατέρας και μεταδίδει αυτή την άβρα, δεν μυρίζεις μορουδίλα τώρα? Ξεκάθαρα. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Έχεις το πιο, πώς να το πω, αφροδισιακό άρωμα πάνω σου. Ναι, ναι. Γιατί δεν βγαίνει ένα άρωμα μορουδίλας, ρε παιδί μου, για τον άντρα? Έχει βγει ένα που είναι σαν ποδαρίλα. Τι να το κάνεις? Όχι, σου λέω απλά. Τι να είναι? Ποδαρίλας, ό,τι τουαλέτ. Ποδαρίλας θα μπορούσε να είναι Κολομβιανός, center back. Όχι, ποδαρίλας. Λευκορώσος. Όχι, ρε, Λιθουανός. Από τα 625-675 ο ποδαρίλας. Αυτός είναι ο Ποδαριάουσκας. Ο Ποδαρίλας, άμα ήταν Ισπανός, θα ήταν ο Ποδαρίγιας. Ποδαρίγιας, άμα ήταν ο Γάλλος. Ποδαριλά. Ποδαριλά. Ναι. Έχεις δίκιο, Μπάμπη, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, και σταματήσω το μήνυμα εδώ, ξέρεις, δεν θέλω να δω το παρακάτω. Και εγώ, λέει, είχα ένα γίδι στο χωριό που δεν έδινε ούτε γάλα ούτε μαλλί, κουτσουλούσε και τα άλλα γίδια, και ήρθε ένας γειτόνος και μου έδωσε 100 ευρώ να το πάρει και στεναχωρήθηκα, γιατί έναν επαγγελματικό να αφήσω το team γίδιό μου με ένα λιγότερο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον παραλληλισμό σου, φίλε μου Παναγιώτη. Θα το θεωρήσω λίγο τι έτσι κάπως. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που λέει: Χθες ο Γιώργος ο Σαββίδης ανέβασε story με Γκαρσία Βιερίνια και δεν είπατε τίποτα. Μηδέν ρεπορτάζ, λέει, το λόγο επειδή. Για τον. Δεν είχαμε εκπομπή χθες. Ναι, δεν είχαμε εκπομπή κιόλας. Για να το πούμε, ανέβασε όντως story. Για να κάνει το ρεπορτάζ. Ανέβασε, ναι, ναι. Προανήγγειλε δηλαδή τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι και ο Παύλο Γκαρσία αυτή τη στιγμή χρήζει καθολικής αποδοχής από. Καθολικής. Ένα. Έχει ποσοστά, τι να σου πω. Άκου να μην πω Τσαουσέσκου. Τώρα μεταξύ μας και ο Μιχάλης ο Πέρης θα ερχόταν. Καθολικής αποδοχής θα ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έχουμε παιχνίδι το βράδυ. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Δεν κάτσουμε. Είναι στόχος. Ο ΠΑΟΚ αν πάρει αποτέλεσμα καλύπτει την χασούρα. Εντάξει, το δίνω διπλάρα από εδώ μέχρι την Αλάμπρα. Και παραμονή Φερέιρα. Ναι. Κολοτούπα και αύριο άλλα. Είναι διπλό στο σημερινό μάτς. Σας το λέω. Γράφτε το 29 του Οκτώβρη. Να μην σώσει να βρούμε το εμβόλιο. Το χοντρένεις. Το χοντρένω. Διπλό θα φύγει, θα φύγει θριαβευτής ο Άμπελ από το. Μακάρι, από τη Θεσσαλονίκη. Μακάρι. Μακάρι. Να δούμε τι και πώς. Εγώ δεν είμαι, δεν την καταδικάζω την ομάδα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τους πάρουμε. Θέμα είναι να πούμε σωστά, να έχουμε σωστή νοοτροπία και αποτελεσματικότητα. Εντάξει.
Αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιχνίδια αυτά βολεύουν το πλάνο Φερέιρα. Γι' αυτό... Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι. Αλλά είδαμε και χθες στην Μπαρτσελόνα όσον αφορά το θέμα της ψυχολογίας. Έφυγε ο Μπερτομέου και πετούσε στο γήπεδο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, είναι αλήθεια επίσης ότι η τριάδα του Πύρλο. Ξέρεις, το ίδιο θέμα έχουν αυτοί. Ναι. Μαλώνουν εκεί που παίζει η τριάδα. Ποιος του είπε να μην παίζεις? Κάποιος του βάλει χέρι. Δελπιέρο, νομίζω, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι... Εντάξει, τριάδο, άλλος έκανε hat-trick να πούμε. Θέλαμε ένα γκολ Γιουβέντους να πληρωθούμε. Ναι, και εγώ γκολ το είχα. Έκανε hat-trick και δεν πέτρισε ούτε ένα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Επίσης, αυτό που έγινε χθες, ευτυχώς, μου κόψε και έβαλα στο 82. Ωραία, σε καλά ποσοστά ότι θα μπουν γκολ. Ωραία, στη Βουδαπέστη, στο Τωρίνο και στην Dortmund. Και μπήκαν και τα τρία, ρε φίλε. Ναι. Και πήραμε λεφτάκια. Ναι, εμείς αυτό με τη Juventus μας καταδίκασε να πούμε. Μας καταδίκασε. Γιατί δεν βάζουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίξει? Λένε ότι δήθεν έχει κορονοϊό. Και βγήκε ο Κριστιάνο και λέει ότι αυτά είναι χαζαμάρες, για να το πω έτσι λίγο κομψά. Θα γίνει ο κύριος. Θα τον καλέσει σήμερα ο Αλφα, νομίζω, να δώσει δηλώσεις. Καλημερίζουμε το φίλο μας το Σάβα που μας στέλνει το παραδοσιακό και αγαπητό μας μήνυμα. Καλημέρα, Σάβας. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Αντώνη που λέει: καλημέρα, αδέρφια. Δεν ξαναπίνω. Πώς θα περάσει το 8ωρο, τι μας κρύβουν? Καλά, ρε, πού τα ήπιες, ραφούλα, κλειστά είναι. Δεν είναι όλα κλειστά, ρε. Όλα κλειστά είναι. Τι 12 η ώρα τελειώνουν. Α, λες αυτά που από την πίσω πόρτα μπαίνεις και τέτοια. Ναι. Λες να πήγες σε κανένα αυτό. Γιατί παίζουν αυτά και μέσα στο κέντρο της πόλης κιόλας, παιδιά, ε. Κάτι πήρε τα αυτή μας. Ναι, ναι, ψηλοφόρα παρτίδα. Καλημέρα με το φίλο μας Αριστίδη που λέει: μια από τις σωτήρες προτάσεις του κυρίου Τσουχιόδρα που ανέφερε χθες είναι προς τα μαγαζιά να παίζουν, λέει, ακόμα πιο χαμηλά τη μουσική για να μην φωνάζει ο κόσμος και φτύνουν ο ένας τον άλλο. Το άκουσα αυτό. Δεν είναι επικό. Λέει: δεν γίνεται, λέει, να παίζουν δυνατά μουσική, γιατί άμα παίζει δυνατά έρχεσαι πιο κοντά, μιλάς, ας πούμε, και πετάς ο ένας τον άλλο το σάλιο του. Με αποτέλεσμα, ναι, λέει, ναι, να κολλάς. Γι' αυτό λέει χαμηλόφωνη μουσική, λέει, έτσι ήρεμα να είναι τα πράγματα. Πώς δεν, ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά, λέει, τον ένιωσα όταν είπε πως έχει να πάει σε καφετέρια από τον Μάρτιο. Σιγάρα τσιόδα, μπαρόβιες, κόψανε τα μπαρ. Ο οποίος είπε ότι έχει να πάει σε εστιατόριο και καφετερία από το Φλεβάρι. Αλλά βέβαια, επειδή το ψάξαμε το ζήτημα, με ένα απλό γκουγκλάρισμα δηλαδή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, για να καταλάβετε, ας πούμε, το τι συμβαίνει. Είχε πάει τον Ιούλιο σε μια παράσταση στην Επίδαυρο και έλεγε μέσα το δημοσίευμα, πήγε ο κύριος Σιώδας, παρακολούθησε πολύ ωραία την παράσταση και μετά πήγε με τους συντελεστές αυτής σε μια τοπική ταβέρνα να φάει. Ναι. Την οποία την έχουν επισκεφτεί όλοι για κάποιο λόγο, οπότε μάλλον θα έχει να δώσει. Αλλά είπε σε εστιατόριο και καφετέρια, δεν είπε σε ταβέρνα, δεν έχω πάει. Οπότε ναι, ναι, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε ότι άπραξε. Είπε ψέματα. Ότι είπε ψέματα, ναι, σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, θα διηγηθούμε στο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε και λίγο. Έχουμε να συζητήσουμε το ματσάκι ή είμαστε σε φερεριάδα, έτσι. Σε... Όχι, ρε, τι, το ματσάκι πάνω απ' όλα. Σε εφορία, δεν νοιάζεται κανείς τι γίνει, τι έγινε, τι να γίνει. Πώς δεν γίνει, ο ΠΑΟΚ παίζει, ρε. Εννοείται. Φίλος της ΑΕΚ ο Στάθης μας στέλνει μάλλον καλημέρα, λέει, θυμάμαι τον γκολ κατά 4-5 χρόνια, λέει, τώρα να ειρωνεύεται την οικονομική πολιτική της ΑΕΚ και τώρα ο ΠΑΟΚ ακολουθεί κατά γράμματα πεπραγμένα μελισανίδη, χαμηλό μπάτζετ, γήπεδο κτλ. Με τη διαφορά ότι ο ΜΕΛ έφτιαξε γήπεδο, πήρε πρωτάθλημα και έπαιξε και Champions League. Λέει ο φίλος μας ο Στάθης. Πρώτα απ' όλα, για να μην τρελαίνεσαι, ο Κόλκας το μελισανίδη δεν τον έχει κράξει για αυτό τον λόγο σίγουρα. Ωραία. Είναι επιλογή του, αυτό είναι ο Μελισσανίδης. Αφού θυμάσαι εσύ, πες μου και πότε το έκανα εσύ και πρωτάθλημα πήρε πώς. Μην βάζουμε πρίζες τώρα πρωί-πρωί, άστο. Άστο, περασμένα, ξεχασμένα όχι σίγουρα, αλλά περασμένα. Μην μπριζωνόμαστε τώρα χωρίς λόγο πρωί-πρωί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω, έχουμε διαλυματάκι, να επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με τους ακροατές. Στο 2-3-1-0-2-8-7-3-8 θα επικοινωνήσετε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Ξανά έβαλα τους χορηγούς πίσω στη θέση τους, αφού τους είπα μια φορά. Τους πήγα να ζητούσα. Καλά, όλα φάνηκαν σήμερα. Ήρθα εδώ και δεν είχε καφέ να φτιάξουμε. Φραπέ, ενώ κάναμε ελληνικό και τον αραιώναμε με κρύο νερό για να προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο. Το κατάλαβα εγώ το σημάδι. Η Σαχτάρ πέτυχε την νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Ρεάλ και απόψε υποδέχεται την Ίντερ στην Ουκρανία. Όχι, αυτό είναι. Τι λέω, ρε παιδιά, αυτό είναι 27 δικά του. Εντάξει, γυρίσαμε δύο μέρες πίσω. And... μαζί με τα ρολόγια. Ποιο Σαχτάρ, εσύ, να τραβούμε. Well,
Μπορώ να σας πω και νέα από, από πριν από την πανδημία που θα ήταν και πιο ευχάριστα. ΠΑΟ και ΑΕΚ ετοιμάζονται για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League για να ζητούν βαθμούς ώστε να παραμείνουν ζωντανοί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ζήσε την επόμενη φάση του παιχνιδιού με το app της Big Win. Αμέτρητα πρωταθλήματα, χιλιάδες στοιχηματικές επιλογές. Big Win, έτσι είναι το παιχνίδι σήμερα. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114, ρυθμιστής εμπορικής επικοινωνίας ΕΕΠ, υπεύθυνο παιχνίδι. Λοιπόν, διαλυματά, γιατί φάγαμε χρόνο από τους εαυτούς μας και επιστρέφουμε δυναμικοί. Στρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δεύτερη μας ώρα στο ψυχιατρίο μας, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310287 και 38 FM και ενώ το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54222. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Βασίλη που λέει: τι rapid test και rapid βγαίνεις, λέει, μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη, ρε. Αυτοί οι Λουμινάτι τα κάνουν όλα, λέει. Ξεκάθαρα. Προκαλούνε, προκαλούνε να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το βασικό της σήμερα στοιχείο που πρέπει να επικεντρωθεί, τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Γρανάδα. Έχουμε νέα από το Στέργιο. Λες να τον πάρουμε τηλέφωνο. Τι να κάνει, κοιτάξτε, εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται. Να τον πάρουμε τηλέφωνο, θα πούνε η Τρόικα. Και σε εμάς τι θα βγει να πει. Σε εμάς δεν θα πει ποδοσφαιρικά. Ναι, δηλαδή δεν ακούτε την εκπομπή μας. Θέλουμε να συζητήσουμε. Κοίταξα, θα το δούμε, μήπως τον πάρουμε. Μιλά λίγο μαζί του στο chat. Αν βρίσκεται κάπου, να δώσει ένα κλίμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Ξέρω ότι ο Σταύρος είναι αντικειμενικός, δεν χρειάζεται να κάνω ρελάνς του ακροατή που πήρε την Παρασκευή. Εσύ, εσένα δεν σε ξέρω, Μπάμπη, εσύ είσαι λίγο μπιφτεκάς. Λοιπόν, να πω ότι συμφωνώ 100% ότι έχει κάνει μόνο ένα μικρό λαθάκι, εν τη ρήμη του λόγου, το 56 χτίστηκε το Καφτατζόγλιο. Έλα μου, εντάξει. Ναι, εντάξει, τι έγινε τώρα. Αυτό. Κατά τα άλλα να πω ότι συμφωνώ και για τον προπονητή. Όταν θα παίζει Παλμέιρας Βάσκο Ντεγκάμα, να ξέρει ότι εγώ θα υποστηρίζω Βάσκο Ντεγκάμα. Καλή επιτυχία στο Μάτος. Λοιπόν, ποια ομάδα δεν πήρε ο Σαββίδης, δεν λέγανε ότι πήρε μια ομάδα στη Βραζιλία? Ποτέ. Δεν είχε γραφτεί όμως, δεν είχε υποθεί. Ναι, ναι, αλλά ποτέ. Ηθοποιοί ήταν. Ηθοποιοί ήταν και αυτοί. Να πω τώρα για την μετατόπιση ευθυνών που έχει ξεκινήσει, που έχουν ορμήξει όλοι, ότι φταίει ο κόσμος. Η κυβέρνηση είχε να κάνει τρία πράγματα στους 8 μήνες που ανέφερε και ο Σταύρος. Δηλαδή τα ήταν μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή τους έβλεπα που κατεβαίναν από το πανόραμα και ήθελα, δεν προλάβαινα να πάρω λίγο αλάτι να τους δώσω για το πάστομα. Το άλλο είναι τα σχολεία και δει τα πανεπιστήμια, στα αμφιθέατρα γίνεται κόλαση. Λοιπόν, γινότανε μάλλον κόλαση, θα σταματήσουν και αυτά. Και το τρίτο ήταν η ΜΕΘ. Τώρα αν έκανε κάτι από αυτά, εγώ δεν έχω δει. Νωρίς είναι ακόμα, κάτσε ρε, η πανδημία ακόμη είναι στο ξεκίνημά της. Ναι, αλλά κατά τα άλλα φταίνει οι πολίτες, φταίει ο πιτυρικάς που κάνει skateboard στην πλατεία Αριστοτέλους και χαλάει τις πλάκες πεζοδρομίου και πρέπει να επέμβει η αστυνομία και αντιμίλησε επειδή είπε μη μακουμπάς. Ναι, που απαγορεύεται μπορούν, σε αυτές ναι, τις συνθήκες. Μπορούν να δουν οι φίλοι το βιντεάκι. Αυτά, να μην ξεχάσετε να δώσετε τα προγνωστικά της ημέρας. Εγώ να πω μια τριάδα με ΠΑΟ και ΑΕΚ, όσο... Δηλαδή σε αυτά τα ποσοστά που υπάρχουν και adverb δίνει πάνω από 100. Εντάξει. Δεν, νομίζω δίνει πολύ παραπάνω από 100. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει γύρω στο 5,5 νομίζω είναι. Η ΑΕΚ στο 4. Ναι. Κάτι. Η ΑΕΚ είναι κοντά στο Τάλιρο. Η adverb νομίζω γηπεδούχος είναι. Εντάξει. Καλή ομάδα έχει. Γιατί όχι. Δεν βαριέσαι. Ναι. Ωραία. Ναι. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Κρίσε το. Έλα ρε, Κρίς. Καταρχήν να ενημερώσω στον κόσμο πως έρχεται ένα μήνυμα για τον COVID και μπορεί να, είναι να σε χρεώνει. Τώρα μόλις μου ήρθε, το κινητό μου το αφαίρεσε σαν ιό. Ντα. Κοίταξε, πολύ πιθανό είναι. Από πλέον... κάποιον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Τι να, τα λεξικά. Αυτός βουλευτής δεν ήταν.
Όχι, δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός ο βουλευτής, γιατί έρχεται από αυτόν, είμαι γραμμένος, μου έρχεται κατευθείαν σαν όνομα. Κοίταξε, πολύ πιθανό είναι πλέον να μας χρεώνουν και αυτή την υπηρεσία, την κανονική. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, το τελευταίο μεγάλο έργο που έγινε στη Θεσσαλονίκη είναι το μετρό. Ναι. Ποιο? Το οποίο ανακοινώθηκε το 1990. Σκάψαμε και μια τρύπα εκεί πέρα. Και ακόμα να τελειώσει. Ναι, μεγάλο έργο. Ναι, μεγάλο έργο σε διάρκεια. Το οποίο το μετρό νομίζω. Έχουν γίνει Ολυμπιάδες στην Αθήνα, έχουν χτίσει εκεί πέρα στάδια, αναπλάσεις σταδίων. Τέλος πάντων, μας δείχνουν, μας έχουν γραμμένους. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ. Λοιπόν, και να το ακούσει και ο Σταύρος αυτό. Κάποιος Μπρούνο Αντράντε, Βραζιλιάνος, λέει ότι δεν ξέρω, είναι γενικός δημοσιογράφος, είναι από τη Βραζιλία, γενικός διευθυντής είναι, δεν ξέρω, της Παλμέιρας. Λέει ότι η Φερέρα υπέγραψε συμβόλαιο με την Παλμέιρας μέχρι το 2022, με αυτόματη ανάλυση μέχρι το 2023. Αυτά λέγα τελικά και ισπανικά που ξέρω, έτσι. Μάλιστα. Ξέρω και αγγλικά βέβαια. Μάλιστα. Ό,τι ξέρεις καλό είναι τη σήμερα ημέρα. Ό,τι μαθαίνεις καλό είναι. Ναι. Εντάξει, αφού φαντάζομαι τετελεσμένο το δίνω το γεγονότο. Άρα είναι τετελεσμένο. Αν πάρει πράγμα σήμερα τη διπλάρα βέβαια. Δηλαδή τόση ώρα εμείς τι λέμε, ότι δεν είναι τετελεσμένο. Όχι, το λες ρε παιδί μου, το επιβεβαιώνω. Έτσι κυρίες και κύριοι. Τέλος, το επιβεβαίωσε ο Κρις και μπορούμε πλέον να πορευτούμε ήσυχοι. Τώρα θα χακάρω τα άλυτα της ΠΑΕ, πάω και να δω και στον επόμενο προπονητή που μάλλον είναι ο Γκαρσία που τη λένε. Δέλτα πι είναι στο στοίχημα αυτό. Έγινε Κρις μου, σε ευχαριστούμε. Έγινε, άντε καλημέρα. Τσα, καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Εντάξει, γελάσαμε χτες με τα 6 εκατομμύρια που από τα site που γράφανε. Ναι, εντάξει, πιστεύω ναι, ότι το πληκτρολόγιο του Σταύρου δεν έγραψε τέτοιο πράγμα με τίποτα. Όχι, ούτε μία εκατομμύρια. Εντάξει, η ομάδα πουλάει το center forward της, πόσο πουλήσατε τον Άκμο, δεν πουλάει το προπονητή 6 εκατομμύρια. Τώρα μην λέμε χάσουμε άρεστο. Έλεος. Όχι, δεν καλά, είναι, εντάξει, το νόμισμά του. Ναι. Έχουνε ρεάλ, λέγεται το νόμισμα της Βραζιλίας. Ναι. Και ισούται με 0,15 του ευρώ. Οπότε βγαίνει, νομίζω, το 6 εκατομμύρια ρεάλ. Α, λες, έγινε εκεί. Ναι, κοντά βγαίνει, ναι. Τα ρεάλ, τα ρεάλ, τα ρεάλια. Τα μονόρια. Το Σταύρο για τον Γκαρσία, τι είπες, ότι έχει... Δεν έχει, ο UEFA Pro δεν έχει. Ο UEFA Pro δεν έχει, έχει ο Μανατίδης. Ποιος ο Μανατίδης, ο δικός μας, ο παλιός. Ναι, ρε. Που πέρασε και από εμάς, από την Αγγλία. Ναι, στο Τίμι, ναι. Ο της Φραγκφούρτης. Ναι, ρε. Άντε, δεν έχει αυτός UEFA Pro. Ναι, αφού τα σκέφτεται. Δεν έχει αρχίσει τηλεοφόρο, δεν δικό στο κύπελο αυτός. Μυρακλή. Είναι καμιά συνωνυμία, γιατί ο Μανατίδης είναι και συνηθισμένο. Όχι, ο Μανατίδης ο γνωστός. Που τα είχε με τη Μάρο Λίτρα αυτός. Αυτός. Εντάξει, τώρα μιλάμε σωστά. Ναι, τι. Είδες. Όχι, γιατί θα ρωτούσα για το Χάβα αν έχει, αλλά και εκεί ο Μιχαηλίδης πρέπει να έχει UEFA Pro, μου φαίνεται. Όχι, και ο Χάβος έχει. Ο Δερμπιτζάκης έχει. Ο Χάβος έχει. Ναι. Ο Χάβος για μένα είναι ιδανική λύση για βοηθός, αλλά... Άστο. Εντάξει, τώρα θα ρίξει τα μούτρα του να γίνει βοηθός, εσύ τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος γιατί, έχει διαφορία τώρα ο Χάβος, δεν είναι και δυσπλάκας προπονητής τώρα μεταξύ μας. Δεν είναι τέτοιος ο Χάβος, δε. Ο Χάβος, αν είναι στον ΠΑΟΚ, είναι και Κατινιέρης. Εντάξει, κακό αυτό γι' αυτό, δηλαδή, αγίδα ο Μιχαλίτσιος του ΠΑΟΚ, χαζομάρα είναι. Για μένα ο Χάβος είναι καλός προπονητής, δηλαδή, το βλέπεις και δύο παλαιτές, δηλαδή, ο άνθρωπος δουλεύει σε ομάδα. Κανονικός προπονητής, είναι κανονικός προπονητής. Κανονικός, δηλαδή, το αυτό να ταυτιστεί με το να γίνει στυλ φυρός και αυτά, δεν είναι και ότι καλύτερο, ας πούμε. Ή ο δικός σας ο Γεωργιάδης, ας πούμε, που μπορούσε να πάει σε μια ομάδα να δουλέψει. Τέλος πάντων, εντάξει, και Γκαρσία δηλαδή πάει το πράγμα, Ναι. Ξεκάθαρα. Θα το δούμε. Έχει το ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ πιο συναρπαστικός προπονητής από το Φερέιρα, γιατί για εμάς ο δεύτερος, ας πούμε, ο Φερέιρα ήταν βαρετός προπονητής. Οι αλλαγές του βάζω μπακ, βγάζω μπακ. Ναι, ενώ για εμάς ήταν. Βαριός είναι, παιδί μου, εντάξει. Τουλάχιστον κανένας προπονητής να κάνει καμιά αλλαγή, θέσεις, καμιά ιστορική αλλαγή. Να μπει νελικός, κανένα διαιτητή, αυτό να γίνει. Να γίνει λίγο ροντέο. Ναι, ρε παιδί μου, να κάνει με τον απέναντι. Εντάξει, έχει. Ελλάδα είσαι μωρέ, τώρα τι ψάχνεις, τώρα θες και προπονητές τώρα. Έχει ένα. Καραγκιοζάκο, εντάξει.
Έχει ένα ταπεραμέντο, ρε παιδί μου, το οποίο θα δώσει, ας πούμε, έτσι, ένα πιο εμφαντικό και θα εμπνεύσει κιόλας. Θα είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε. Βέβαια. Έγινε, σε φιλούμε. Έγινε, λοιπόν, πολύ απλά μπήκα στη Wikipedia και σου διαβάζω την πρώτη παράγραφο. Οι πρώτες επιστημονικές προτάσεις για να είναι υπόγειο σύστημα σιδηροδρόμων στη Θεσσαλονίκη έγιναν από τον Tom Motion το 1918. Και τον Ερνέστο Εμπράρ κατά τη διάρκεια του επανασχεδιασμού της πόλης μετά την πυρκαγιά του 17 για να είναι εφικτή η εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της πόλης προς τα περίχωρα έγινε αυτή η πρόταση. Το 68 προτάθηκε δακτυλιωδής γραμμή μετρό από τον Τριανταφυλλίδη. Μήπως είναι αυτός που έστειλε το μήνυμα. Ναι. Άκου. Ως εξής, εκβολές αξιού χαλάς Τράγιος Αθανάσιος, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Καλαμαριά, Μακεδονία, αεροδρόμιο, μεγάλο έμβολο εκβολές αξιού, απίστευτο. Και το 1973 ο ΑΣ πρότεινε την ανάπτυξη δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου. Η πρωτοβουλία για την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκη ανήκε στον Κωνσταντίνο Πιλαρινό, που ως νομάρχης είχε καταφέρει να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 1976 κωδικός που ανέφερε μετρό Θεσσαλονίκη. Ναι, συνέχισε. Έχει κι άλλο. Εντάξει. Έτσι μια μίνι αναφορά. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ το να. Λοιπόν, κοιτάξτε, μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, μη λέτε για τον προπονητή ότι δεν είχε αποδοχή κτλ. Να λέτε ότι ήταν πάρα πολύ καλός, ότι τι παιδί θα στέλνουμε. Φεύγει, γιατί υπάρχουν και γάβροι που παρακολουθούν. Και μπορεί να την κάνουν καρφωτή στους Βραζιλιάνους και να χαλάσει δουλειά. Ας βγει ένας ακροατής που γνωρίζει Βραζιλιάνικα να τα πει όλα αυτά στα Βραζιλιάνικα. Στα Πορτογαλικά δηλαδή. Σωστόν. Στα Πορτογαλικά. Σωστόν. Κάνουμε μια έκθεση. Να κάνουμε το σταυρό μας να φύγει η παιδιά, να πάει στο καλό της Παναγίας για να γλιτώσουμε. Μέχρι. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Έχουμε από ανακούφιση μέχρι ενθουσιασμό. Το καταλάβαμε λίγο. Δεν το κρίνεις. Συγκρατημένος βέβαια. Συγκρατημένο ενθουσιασμό. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Αυτή τη στιγμή έτσι πως αντιλαμβάνομαι τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δηλαδή πια κρούσματα, δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Δεν υπάρχει κορονοϊός, φεύγει ο Αμπέλ και όλοι θέλουν να βγουν να αγκαλιαστούν. Με έναν τρόπο. Μήπως αυτό είναι και το δράμα του κορονοϊού. Ναι. Δεν μπορούν να αγκαλιαστούν. Μήπως το Λευκό Πύργο είναι κόσμος που πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή και δεν είναι για τα rapid test. Ή όπως έγραψε ένα έγκριτο μέσο, rabbit test. Rabbit, έτσι, φυσικά. Rabbit. Ναι. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Μηδένι στο πηλίκο. Καλημέρα. Όλοι μας τα κλείσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα καταφέραμε. Καλημέρα. Νίκος Βερμάτοφ. Τι κάνετε, παιδιά. Γεια σου, χαρά. Νίκο. Λοιπόν, επειδή ακούω πράγματα άσχετα, για να πάρεις το δίπλωμα του UEFA το Pro, μαθαίνεις να παίζεις επί 20 χρόνια συναπτά το 3-4-3. Γι' αυτό θέλετε Γκαρσία και τα λοιπά που παίζουν 4-2-3-1. Είδατε ο Πίρλο και ο Φερέιρα. Αυτή είναι η τελευταία τάξη του UEFA Pro. Τελευταία τάξη του UEFA Pro. Θα το πάρει μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, εντάξει. Λόγω κορονοϊού το πήρε. Λοιπόν, παιδιά, ξεματιάξτε λίγο την ομάδα τους παίχτες. Α, το ξεχάσαμε. Γιατί μας χαλάτε τα γούρια. Ναι, αυτό το ξεχάσαμε. Δηλαδή, μόνο μην μπερδευτείτε και ξεματιάξετε κανέναν από εκεί από την Παλμέρας και... Βασικά, όποιον έχουμε ξεματιάσει φέτος έχει φύγει. Και το Φερέρα έχουμε ξεματιάσει και τον Άκμπο. Όχι, ο Μπίσεσβαρ δεν έφυγε. Και τον Μπίσεσβαρ είχατε ξεματιάξει. Ναι, αλλά ήταν ένα βήμα ήταν. Καλά, ο Μπίσεσβαρ έχει φύγει. Δεν σας το λένε, αυτός είναι σωσίας που παίζει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο πραγματικός. Καλά, αυτό παίζει μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μετά τον Άγιαξ βασικά παίζει να είναι σωσίας. Ναι, τον έχουν απαγάγει εξωγήινη. Αυτός είναι σωσίας του. Και θα το δούμε πώς λέγεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει σωσία της Μελάνια. Ναι, η Μελάνια δεν είναι. Ναι, έτσι λοιπόν και εδώ. Την έχει κλείσει στο Λευκό Οίκο μέσα. Ναι, ο Μάικλ Τζάκσον. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μάικλ Τζάκσον παλιά έστελνε σωσίες του να πηγαίνουν σε δημόσιες εμφανίσεις και συναθροίς. Εγώ έχω το σωσία του Κόλκα απέναντί μου σήμερα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Έλα. Τέτοιες απόψεις πρέπει να ακούγονται. Ναι, ρε φίλε, ξεκάθαρε. Πάμε κάτω. Έτσι, τσεκουρά τα λόγια, όχι αστεία. Τώρα λέει που φεύγει ο Πεπονάς από το Πενιαφέλα. Θα μας πει ο Κόλκας ποια μπαλαδόφατσα τον έφερε, λέει ο φίλος μας ο 555. Η ηγεσία, τι ποιος την έφερε. Ναι.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μπράγκο ήταν αντίθετος. Είχε... Το έμαθε αυτό, Φερέιρα. Στην Πορτογαλία βγάζουν καρπούζια και πεπόνια. Καρπούζια σίγουρα. Ναι, άρα θα βγάζουν και πεπόνια, δεν γίνεται. Δηλαδή το Εστορίλα, από εκεί που βγήκε το ιστορικό καρπουζάς, είναι η αμαλιάδα της Πορτογαλίας. Ναι, πάρ' το και έτσι. Ναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, από Σκίδρα. Καλώς στη Σκίδρα. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω άσχημα πάντως που φεύγει ο Φερέιρα. Δεν ξέρω γιατί. Και εγώ νιώθω άσχημα που η Σκίδρα έχει στο Big Brother 8 άτομα, ρε φίλε, αλλά δεν κάνω άτομο στον αέρα. Σταύρο, χαλαρά, άκουσε με λίγο, δεν ξέρω γιατί. Θα ήθελα να φύγει στο τέλος της σεζόν και όχι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, εύχομαι να... Κάτσε, είναι αλήθεια, φίλε. Θέλω να ρωτήσω. Mm. Έλα. Αυτός ο τρόπος είναι ότι δεν πληρώσαμε για να φύγει. Αυτός ο τρόπος είναι ότι δεν πληρώνουμε για να φύγει. Γιατί το τέλος του καλοκαιριού που λες εσύ θα πληρώναμε. Θα μπορούσε να φύγει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Να, το, να κάνουν συμφωνία με την Παλμέρα για το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια ότι υπόθηκε, μπορεί και να μην είναι. Υπόθηκε από τον Γκαρσία ότι αν δεν, θέλουν, δεν σε θέλουν οι παίκτες σε κάποια ομάδα δεν έχει μέλλον. Καλά, δεν είναι, δεν το πω ο Κοέλιο, δηλαδή το αυτονόητο είναι αυτό. Ο Κοέλιο... Αν δεν έχεις καλές σχέσεις με, το, με τους παίκτες σου, είναι θέμα χρόνου να μην δουλέψει το πράγμα. Πώς φυσικά το και είναι αυτονόητο, εννοείται ότι είναι αυτονόητο. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιοι παίκτες είναι. Δεν το είπε για συγκεκριμένους παίκτες. Ναι, γενικά το είπε. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Ναι, βγάλε από το μυαλό σου αυτό το πράγμα. Το ότι εγώ δεν γουστάρω το προϊστάμενό μου, ωραία, δεν είναι λόγος για να μην δουλέψω. Αλλά σε βάθος χρόνου, δεν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Πάντως, Σταύρο, επειδή όλη σχεδόν η πεζινή ομάδα, Πέλεκας, Τζούμπα, Μαουρίτσιο, Μάτος, όχι ακόμα, έχουν φύγει, είναι τυχαίο. Έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρουμε. Τι να ξέρεις, είναι φίλε, θέμα. Δηλαδή ο Πέλκας πήρε 1,2 το χρόνο. Επί 4. Ωραία, ο Άκπομ ήθελε να γυρίσει στην Αγγλία. Εντάξει, ο Μάτος έχει θέμα με τον πατέρα του. Τέλος πάντων, ναι, θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Θα κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο επειδή έχω το διάολο μέσα μου, σαν το Χατζηχρίστου. Μετά το παιχνίδι πάω ο Ολυμπιακός εκείνη το 0-1. Μένα δεν μου κάτι καλό τρόπο που έδειξε η ομάδα. Πιστεύω ότι κάτι έχει συμβεί. Είναι η επίθεσή μου. Η πίεση τι μου. Δεν είναι έτσι, φίλε. Η ομάδα ήταν κακή απλά. Όπως ήταν και σε όλα τα τέρπι πέρσι. Μέχρι να πάμε στα play-off που παίξαμε κλειστό πόλεμο. Κακή. Στο πόλεμο λες είχαν τα πόδια τους σε έναν αλυσίδα σαν τον Μεσοβίτη. Στο... Δεν το πιέζει. Λες και στα πολλά είχαν αλυσίδε σαν τον Ισοβίτη του Αρκά. Ναι, μα ήταν αγύμναστη. Σερνώνησαν μέσα στο κήπεδο. Αγύμναστη ήταν. Μα αυτό, από την αρχή το λέμε. Μα γι' αυτό πήραν φέτος γυμναστή. Εύχομαι να έρθει ο Παυλάρας. Το πιστεύουμε. Γιατί είναι ξεκάθαρο, πιο ξεκάθαρο από τον Φερέιρα. Και ο αυτόνομο, πιο ειλικρινή. Αργεί να τα βρει με τη διοίκηση. Τι θα είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έγινε. Να σε καλά. Τον Κοέλιο, τον οποίο επικαλείς, είναι Βραζιλιάνος. Λες να τον βγάλουμε στο τηλέφωνο. Να πει την Παλμέρα. Ναι, να μας πει. Την Παλμέρα που την έχει γυναίκα, εντάξει. Ναι, έτσι λέγεται η γυναίκα του. Όχι, ρε. Γυναίκα ιδιοκτήτη έχει. Α, γιατί η γυναίκα του. Νόμιζα η γυναίκα του Κοέλιο τη λέει Παλμέρα. Όχι, ρε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Ένα λεπτάκι για να πάμε και στο διάλειμμα. Καλημέρα. Έχουμε 2-3 γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Να μιλήσουμε λίγο για μπαλίτσα. Μιλά. Ρίχτα. Αλλά σύντομα για να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Σύντομα μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που χάνουμε σε επίπεδο Champions League και εγώ χάρηκα την ομάδα προχθές. Γιατί έπαιξε όμορφη μπάλα. Ως ένα σημείο. Ολυμπιακός. Ναι. Καλώς ήταν. Ναι. Ναι, καλά ήταν. Ναι. 90 λεπτά καλά, αλλά έπαιξε σε αρκετά διαστήματα, δεν την έβλεπε την πόρτα. Εντάξει, μην υπερβάλλεις, αλλά ήταν καλύτερος όντως σε αρκετά διαστήματα.
Ήταν καλύτερος. Το δεν την έβλεπε, ξέρεις. Είναι... 45 με 75 δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Εγώ βλέποντας το παιχνίδι κάτι άσχετο, πάντα μου περνούσε από το μυαλό κάτι απόψεις πριν από 2 χρόνια του στυλ ότι έλα μωρέ τώρα ποιος Ολιβέιρα. Δεν είναι αυτοί οι παίχτες για τον ΠΑΟΚ. Έχουν υποθεί αυτά. Ωραίος Ολιβέιρα. Ναι, όχι, έχουν υποθεί. Έλα, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ που ονειρευόμαστε, λέγανε κάποιοι. Όπως και ο Ενδυλά πάλι προχθές έπαθα πλάκα ρε παιδιά, τι παιχνίδια κάνει. Να κάνω διεθνός Γάλλος ήταν, δεν είναι καστοιχείος ο Ενδυλά. Εθνική Γαλλία έπαιζε. Εγώ πιστεύω θα πάει να κάνουμε θετικό αποτέλεσμα στο City. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι κάτι τέτοιο μου βγαίνει. Κοίτα, εγώ θέλω να μου πεις απλά τι πίνεις. Με ενδιαφέρει αυτό, γιατί είμαι κοινωνιολόγος. Ωραία, και θέλω να ξέρω τι πίνεις. Ωραία. Γιατί αυτό, άκου να δεις, εγώ σοβαρά μιλάω τώρα. Ναι. Όχι ότι δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, ρε φίλε, όλα τα έχουμε δει. Ναι. Εντάξει, δεν το συζητώ. Απλά είναι καλό σε μια εποχή πανδημίας να βγαίνει αυτή η αισιοδοξία. Άρα κάτι πίνεις. Αυτή τη στιγμή είναι ο καφέ. Αυτή τη στιγμή είναι ο καφέ και γενικά, γενικά, το σκάς ή είσαι... Όχι, όχι. Δεν το σκάς. Όχι. Δεν το σκάς. Έδωσε την αίσθηση ότι το σκάς όμως, δεν ξέρεις. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, η City είπαμε έχει 6 πόντους φίλε. Άμα κάτσει και να έχει, πάλι πρώτη θα βγει. Μια φορά έκανα εκπομπή με τον Πλιάκο, όταν φάγαν τα 6 από την, από την Bayern. Ωραία, είπε σε κάποια φάση 12 αν. Αν το είχε βάλει ο Ήβιτς, ο Τετατέτ, αν ο Βαγγέλη... Μήπως είχε δει την ταινία με τον Παπακαλιάτη, το αν, πρόσφατα, γιατί κάπου τότε είχε βγει. Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό. Ξέρεις, δεν έχετε καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στα 15 καλύτερα κλάπ της Ευρώπης, μου φαίνεται. Και είναι ικανό για το καλύτερο. Αυτό πάρα είναι. Στο Τσάπιος δεν είναι πολλά απ' όλα. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι όλα τα παιχνίδια είναι τριπλές. Όλα. Γι' αυτό και πιο, το πιο δύσκολο στοιχηματικά, η πιο δύσκολη στοιχηματικά διοργάνωση είναι το Τσάπιος Λίγκ. Εντάξει. Μπράβο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεύτερον, ωραία. Η ανάποδη ανάγνωση βέβαια είναι ότι η ποιότητα της City σε σχέση με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πόσο την κατά τεκμήριο καλύτερη που είναι ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ωραία, είναι 2 επίπεδα πάνω και αθλητικά και σαν μέταλλο και ποιοτικά και οτιδήποτε. Δηλαδή, πριν το παιχνίδι δεν βγάζεις γλώσσα, ρε αγόρι μου. Τώρα, άμα γίνει κανένα θαύμα και το πάρεις. Δεν θα είναι θαύμα, ρε φίλε. Ολυμπιακός σημαίνει. Αυτό δεν έχεις καταλάβει ότι εμείς οι Ολυμπιακοί δεν το θεωρούμε θαύμα. Επειδή κάτι πίνεις, αυτό ξεκινάμε από εκεί που ξεκινήσαμε και που ξεκινήσαμε. Ολόκληρη City με Αγουέρο, με Τουρέ, με τα πάντα. Ήρθε στο Βικελίδης και έκανε 0-0, φίλε. Ναι, έκανε 0-0. Εντάξει. Ναι. Γιατί αυτό χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Και άμα αυτό λέει εκείνος ότι μεθαύριο, μεθαύριο και ένα 0-0-1-1 να έρθει, δεν τη χαλάει τη City. Καλά, δεν θα βάψουν και μαύρα, αλλά στη λογική την ποδοσφαιρική σου λέω, την καθαρά ποδοσφαιρική, όχι ότι ξύπνησαν 11 παίκτες στη City σαν να έχουν περίοδο, ωραία, και βαγίονται να παίξουνε. Εντάξει, στην καθαρά την ποδοσφαιρική τη λογική, έχεις ένα 5% ρε φίλε, δεν έχεις παραπάνω. Όχι 5 ρε φίλε, το μάτς είναι 60-40. Αυτό σου λέω κάτι πίνεις. Θα τα πούμε την Τετάρτη, ωραία, αλλά... Αλλά άμα φας κανένα τρύπαλο, ωραία, θα μου πάλι πεις τι πίνεις. Ναι. Άμα το φάω όπως το έφαγα με την Πόρτο που έκανα 5 τελικές ναι. καλές, θα φάω, τι να κάνω. Μαζί σου. Λοιπόν, έγινε, πρέπει όμως... να πάμε για διάλειμμα. Όπα, yeah. Φιλιά, έχεις χαιρετίσματα από το Θωμάτο Στόντον. Λοιπόν, διαλυματάκι, για να μας μείνει και λίγος χρόνος για μετά. Το Μπακάλ, γνωστό στην πόλη ως Ελιά Λεμόνι ή Μπακάλ by Ελιά Λεμόνι, με καινούργια ονομασία πλέον σας περιμένει για νέες ιστορίες γεύσεων και απόλαυσης. Είσαι λάτρης του καλού φαγητού? Τότε το Μπακάλ είναι το στέκι σου, με μεσογειακή ελληνική κουζίνα αλλά και μενού για χορτοφάγους. Ένα εξαιρετικό εστιατόριο που βρίσκεται σε ένα ωραίο μεγάλο χώρο στην καρδιά της πόλης, Βαλαωρίτου 38, στον πεζόδρομο Καποδιστρίου, στα Άνολα Δάδικα. Στο Μπακάλ θα βρεις ένα ανανεωμένο πλήρες μενού, φοβερά πιάτα αλλά και πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί γιορτάζει τα 7 χρόνια λειτουργίας. Και για αυτόν τον λόγο σας κάνει τα 3-2. Τι εννοούμε? Για όλες τις τηλεφωνικές παραγγελίες και take away παίρνεις 3 μερίδες και πληρώνεις μόνο τις 2. Τηλέφωνο delivery
23 13 075 500. 7 χρόνια αξιοπιστίας, 7 χρόνια εμπιστοσύνης, μπακάλ αγάπη για το φαγητό. Σε βεσάμ. Και η Virtel Las είναι μαζί μας ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον επαγγελματία. Η Virtel Las με τον παρουσία 39 ετών στην ελληνική αγορά και συνεχίζονται στην πιο επιτυχημένη πορεία της. Άνοιξε νέο κατάστημα στη Βιπέ Σύνδου. Οι άνθρωποι της σας περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά να σας εξυπηρετήσουν και να σας ενημερώσουν για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που έρχεται να καλύψει κάθε σας ανάγκη. Εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά μπαταρίας, αέρα, χημικά τεχνικά προϊόντα, κόλληση και σταγανοποίηση υλικών, βίδες και βίσματα. Και η αναδομό είναι μαζί μας. Για πολλούς από εμάς την περίοδο της καραντίνας το σπίτι μας αναδείχθηκε σε χώρο που πρέπει να στεγάσει όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένες και τις εργασίες μας, και να καλύψει τις ανάγκες όλων των μελών της οικογένειάς μας. Πλέον αρκετοί δουλεύουν εξ αποστάσεως και χρειάζεται μια αναδιαμόρφωση του χώρου τους ή ένα home office. Η αναδομό σχεδιάζει για εσάς χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και υλοποιεί ανακαινήσεις με τον πιο ασφαλή τρόπο. Τελευταία μας ανάπαυλα. Υπομονή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ζεστή Τυρόπιτα. Κατακλυσμός γίνεται και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά γενικότερα και στα μηνύματα από τον κόσμο που μας επιλέγει για την ενημέρωσή του, πάνω απ' όλα με ψύχρεμη ματιά και χωρίς διασπορά ψευδών ειδήσεων και ανακριβιών, που είναι το σημαντικότερο. Ό,τι λέμε το μεταφέρουμε με, αν όχι βεβαιότητα, γνωρίζουμε την υπευθυνότητα που έχει ο λόγος μας, σε αντίθεση με τους περισσότερους που καβαλάνε ένα μικρόφωνο και λένε ότι πάρει ο χάρος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Κορλεόνε είμαι. Γεια σου Δον. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, κάτι δικαστήρια έχουμε, αν έχεις κανένα δικό σου να μας λιτώσει. Μη στεναχωριέσαι, έχω το Λικουρέζο. Έλα, όχι το ποτό. Λοιπόν, για να γελάσουμε λίγο, θέλω να βάλω ένα κουιζάκι στα παουξάκια μας. Εάν λέμε ότι ο Φερέιρα κερδίζει αλλά μένει στον ΠΑΟΚ και χάνει φεύγει, τι θα θέλανε τα παουξάκια? Νομίζω ότι δεν είναι έτσι το έργο, αλλά... Εγώ πιστεύω ότι πιο πολλοί θα λέγανε ας χάσουμε και να φύγει να γλιτώσουμε. Δεν θέλει ο Πάουξης την ήττα. Θα έφτασνε... Εντάξει, το ξέρω που δεν τη θέλει ο Πάουξης την ήττα, αλλά με αυτό να δω να πούμε, έχουμε, τα μυαλά μας έχουν τρελαθεί. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην σας κρατάω και πολύ στο τηλέφωνο, ας βάλουν μυαλό πλέον επάνω εκεί οι κεφαλές και ας σταματήσουν τα τριετή συμβόλαια και μεταγραφές προπονητών, όπως το κάναμε, μεταγραφή και εμείς τον Αθώνα. Δώσαμε λεπτά στην πάγκα. Ναι. Σωστό, ναι. Όπως πήραμε από τον Λουτσέσκου. Ναι. Όπως πήραμε, ναι. Πήραμε από τον Λουτσέσκου και τα δώσαμε κατευθείαν στην Πράγκα. Αυτό το ξέχασα. Και κάναμε και Ναι, έτσι. Έτσι δεν είναι. Μήπως και κάναμε έτσι. Και τριετές κλειστό. Και να τα εκατομμύρια. Ας βάλουν λοιπόν καλό. Εγώ πιστεύω, η δικιά μου η γνώμη είναι, όταν παίρνεις ένα προπονητή, κάτω να ρε φίλε ένα χρόνο και εσύ ένα χρόνο να πούμε να το δεις καλό. Δεν δέχεται. Δεν δέχεται, κάποιος θα δεχθεί, δεν μπορεί. Κάποιο λοιμό θα δεχθεί. Υπάρχει στους προπονητές. Ναι, κάποιο λοιμό θα δεχθεί. Δεν είναι τώρα για το Φερέιρα. Ναι, σου λέω, μόνο λοιμό θα δεχτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και θα έχουμε πάντα δηλαδή με το φόβο κι άλλον ένα Φερέιρα να μας έρθει κανένας άλλος. Δεν λέω τώρα για τον Παύλο. Άσε τώρα, εντάξει, μπορεί να έρθει ο Παύλος, να... Λέμε για μελλοντικά. Δηλαδή θα παίρνουμε προπονητές με τριετή συμβόλαια, με ένα χρόνο, ξέρω εγώ, με ένα εκατομμύριο το χρόνο, και θα την πατάμε όπως με τον Δωρινό. Αυτό λέω. Φίλε, έτσι είναι η αγορά, και αυτό το προπονητή πρέπει να τον διαλέγει σωστά. Να ξέρεις τι θες να παίξεις, τι παίζει αυτός, τι προσωπικότητα είναι, πώς διαχειρίζεται το group, πώς κάνει rotation, τι team έχει. Δεν είναι μια εύκολη επιλογή ο προπονητής. Δεν είναι εύκολη, αλλά να την πατήσαμε πάλι. Καλά, δεν είμαστε και μόνοι στο πλάνο που την πατήσαμε. Διότι αυτός ο προπονητής για μένα κάνει πολλά λάθη, έκανε πολλά λάθη. Στον καταρτισμό και στην... πώς θα κάνει την ενδεκάδα. Τις αλλαγές, τα αυτά. Ναι, μα κάνει πάρα πολλά αυτά. Λάθη. Αυτά είναι τα λοιπόν, εύκολα. Εντάξει, παιδιά. Έγινε. Φιλιά, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το. Με αφορού.
με αφορμή την αναφορά που έγινε για την ταινία Άννη, για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, mm-hmm. να πω ότι αν δεν υπήρχε σκηνοθέτη στην Καβάλα, μιλάμε όλα τα Όσκαρ εκεί. Δεν υπάρχει πιο ουτοπική ταινία. Ο Παπακαλιάτης είναι άνεργος και έχει ένα σπίτι μέσα, είναι πόσα χρόνια άνεργος, δηλαδή αν το δει ο IKEA αυτό το σπίτι να ντραπεί κανονικά. Νομίζω να νεοκλασικό στην πλάκα, κάτι τέτοιο. Νεοκλασικό στην πλάκα, όλα ανοιχτά, δεν υπάρχουν κλέφτες, δεν υπάρχει τίποτα. Η κουζίνα του είναι μόνο εγώ λοιπόν, όλα εντυχισμένα είναι κανονικά. Μετά έχει, χτυπάει ένα σκύλο. Καταρχήν το σκυλί το λένε μοναξιά, ντροπή ρε παιδιά. Σκύλος, λυκό σκυλό, και να το λέει μοναξιά, δηλαδή και να το βγάζεις βόλτα και να κοιτάς από πίσω και να λες επίξ λακ, μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Ή να, κανονικά, του λες να προσπαθείς να το προστατεύεις από φόλα και να του λες μοναξιά μου φόλα. Ναι, μοναξιά μου τίποτα. Παίζει ο, ναι. Ναι, παίζει ο Κωνσταντίνου με τη Μάρο Κοντού που είναι συνταξιούχοι, δεν παίρνουν λεφτά και καπνίζουν Νταβίντοφ, η ζωή είναι ωραία. Μιλάμε σε μια φάση, βρίσκονται σε ένα στενάκι και τρέχουν τα ΜΑΤ. Τακ, 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 τακ. Είμαστε τα ΜΑΤ. Δεν τους κοπανάνε. Είμαστε τα ΜΑΤ. Και πηγαίνουν, έρχονται δηλαδή. Πώς τη λένε τη σκηνοθέτη από την Καβάλα, Ελευθερία Καραδήμου. Μπάμπη. Ελευθερία Καραδήμου. Αν δεν υπήρχε η Καραδήμου με τον ιστό της Αράχνης, θα έλεγα ότι είναι κορυφή μετά. Δηλαδή, αξίζει να τη δει την ταινία, να δει ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να τα κάνει όλα. Έχω δει αποσπάσματα, αλλά τώρα με προξενεί στο ενδιαφέρον να την κοιτάξω. Ναι, σήμερα στις 10 θα την βάλω. Έγινε, κανονικά, παιδιά. Έγινε, yeah. Φίλια, σήμερα στις 10 θα δούμε το Αν με τον Παπακαλιάτη. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς το να. Και μετά το εσωτερικό άνθετο, το εικαστικό gossip της εκπομπής της Ροκάρατη και τέτοιο. Ναι. Όπου μάθαμε για σπίτια και για εντυχισμένα και να πούμε έτσι. Καλά πάντα. Να πω ότι ο γνωστός πουθενάς Batman πάλι έβγαλε στον αέρα της πόλης λάθος πράγματα. Πρώτον, δεν κλείσαν όλα. Τι κλείσαν. Δεν έχω να πληροφορήσω, σαν ρουφιάνος της περιοχής, ότι στα χωριά ολούθε του χωριού της γυναίκας μου που φέρω, τα καζάνια. Α, καλά, ναι, ναι. Ναι, ναι. 24 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, το καζάνι θα σταματήσει. Τι, πας και βράζεις το τσιπουρό σου. Εντάξει. Θα πας στον άλλον. Ξέρεις, όλοι οι κουτρατζίδες θυμούνται τώρα να πάνε να επισκεφτούν. Όχι, καλά, ναι, ναι. Είναι σαν βαφτίσια είναι τα καζάνια. Τι βαφτίσια, έχει όργανα τα πάντα. Ρε, τι κλαρίνα, τι. Ναι, αλλά είπαμε όμως τα όργανα είναι λιγότερα από τους θαμόρες, όχι σαν και σένα στα live σου. Εμείς είμαστε 12 άτομα στη σκηνή, πού να χωρέσουμε. Τρία μαγαζιά διαφορετικά πρέπει να πηγαίνουμε, τέσσερα μάλλον, 3, 4, 12. Ναι. Και θέλω να πω ότι σήμερα θύμισες παλιές ηρωικές εποχές του λόγου επειδή μας ανακοίνωσες αποτέλεσμα το οποίο έγινε πριν δύο μέρες. Ναι, 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 πρώτη εδώ. Όχι ανακοίνωσες αποτέλεσμα, παίξτε αυτό το match που έγινε. Ναι, αλλά στο λόγο επειδή είχες ξεπεράσει τον εαυτό σου δύο φορές, πρότεινες σημεία για το στοίχημα σε παιχνίδια που είχαν γίνει όμως. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν μας ακούει κάποιος που έχει ανακαλύψει τη χρονομηχανή και έχει έρθει από το μέλλον, να μην το πληροφορήσουμε. Αυτό, το παιχνίδι είχε γίνει, ρε, εντάξει. Αλλά πάλι έδειξε ποιος είσαι. Προηγουμένως στην ατάκα, ξέρω εγώ, μοναξιά μου όλα για το σκύλο, το πέταξες ρε βάγκα. Μοναξιά μου φόλα. Έτσι, εκεί φαίνεται, έτσι. Εκεί φαίνεται ο κρύος. Έγινε Νίκο μου, είσαι, σε φιλούμε. Είσαι παίχτης ρε. Όχι, κάτι ακόμα, γιατί έχουμε ναι, γρήγορα. Έχω κοινωνικές ευαισθησίες και παιδίες αυτή τη ρυθμάδα τη ζωή. Ακούς, όλοι γανιάζουμε, σήμερα κάποιοι θα γραναδιάσουμε. Πολύ καλό. Εκτός από το μαζί μου θα έχει και γρανάδιασμα. Έτσι, φιλιά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Καλημέρα, Σταύρο. Μια ενδιαφέρουσα μόνο για να μην περάσει έτσι απαρατήρητο. Όταν μιλούσατε για την Παλμέρας, έκανε την υπόθεση ότι ο Σταύρος ξέρει το όνομα της γυναίκας του Κοέλιο. Ναι, αφού το διαβάζει. Ναι. Και μετά ο Σταύρος είπε στον άλλον, τι πίνεις. Εντυπωσιακό. Ο Σταύρος μεγάλωσε με σπορτ του Βορρά. Καταρχήν ο Δημήτρης Μπούζας, εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Κοέλιο. Ναι, βέβαια. Τα πρωτοσέλιδα ήταν όλα τίτλοι βιβλίων. Δεν εννοείται. Φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έγινε φιλιά τον Κοέλιο να γράφει χαβούζα, σκίσματα και τέτοια καρκλοκένταυρη. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα.
Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Μας το κλείσε και εδώ. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τους έφαγα όλους. Έτσι, καλημέρα. Έτσι. Τέτοιος είσαι. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα Μπάτμαν. Καλημέρα. Σταύρο, να σε κάνω μια ερώτηση. Το να Μάκη κάνω το Κάβρο δεν μας αρέσει. Ναι, δεν μας αρέσει σαν όνομα, έτσι. Είναι σαν τα παντελόνια που παραπάρει στον Discord το Γνήσιο και τον Discord το Μαϊμού. Γιατί προπονητικά σε σχέση με τον Γκαρσία, ο ένας είναι προπονητής. Ο άλλος είναι ερωτηματικό. Σε ομάδα. Ομάδα ενώντας αντρική ομάδα. Ναι. Έχει διαφορετικά, είναι διαφορετικό να προπονείς μια ΚΑΠΑ 19, είναι διαφορετικό να έχεις την πίεση πρωταθλήματος Ευρώπης αποτελέσματος. Στην ΚΑΠΑ 19 δεν τρέχει και τίποτα άμα δεν πάρεις και το πρωτάθλημα, στον ΠΑΟΚ τρέχει πολλά άμα δεν πάρεις το πρωτάθλημα. Είναι άλλη η στόχευση. Βέβαια. Ναι, στο ποδόσφαιρο των ακαδημιών έχεις στόχευση να βγάλεις παίκτες. Και όπως λέει, και όπως λέει και ο φίλος μας ο Αντώνης εδώ που απευθύνει ένα ερώτημα, σε πόσο καιρό λέει πιστεύετε ότι οι παοκτσίδες του Facebook θα κανιβαλήσουν μέχρι και τον Γκαρσία? Σε λιγότερο. Αν στραβώσουν 2-3 αποτελέσματα σε 2 μήνες τον έχουμε καθαρίσει. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι που έχουμε Σταύρο? Ότι αν, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλός, θεωρώ εγώ ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, έτσι. Εάν σου στραβώσει και τον Γκαρσία αυτή τη στιγμή τον Γκες, γιατί δεν θα φύγει και θα του πούνε λογικά πήγαινε στην ΚΑΠΑ 19 να συνεχίσει το έργο σου? Κοίταξε, αργά ή γρήγορα θα ερχόταν αυτή τη στιγμή. Και πάλι, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται ότι με την έλευση Γκαρσία η στόχευση θα είναι διαφορετικού περιεχομένου. Ναι, αλλά ρε παιδιά, δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή φέραμε άλλο προπονητή, πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε να φτιάξουμε ομάδα. Για αυτό γιατί είναι. Ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ δεν το δέχεται αυτό. Πώς δεν το μπορεί δέχεται να το δεχτεί. Ναι, έπαιρνε τα χιλιάδες γιατί πρωταθλήματα και τώρα δεν θα το δεχτεί. Όχι, αλλά έχει πάρει πρωταθλήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Οπότε είναι σαν να κατεβάζει τον πύχη σου. Καλά, διαφορά, ο πύχης κατεβαίνει από το οικονομικό, ρε φίλε, αυτό φαίνεται. Ναι, είναι, εγώ αυτό που θέλω να πω, συγκυριακά, ούτε είμαι φαν του Χάβου, αλλά συγκυριακά, επειδή ο Χάβος είναι ένας πολύ μετρημένος, θεωρώ και ΠΑΟΚΤΖΙΣ προπονητής, ο οποίος μπορεί να μην σου κάνει την ομάδα να πετάει, να πάει να πάρει στο κύπελο UEFA, αλλά θα έχεις μια σοβαρή, δεμένη, γιατί μην ξεχνάμε ότι πήρε μια Λαμία κάποτε και πήγε και απέκτησε και τον Ολυμπιακό από το κύπελο. Με μια Λαμία, έτσι. Με μείον 8. Ακριβώς. Με μείον 8. Και παραλίγο να βγήκε στην Ευρώπη. Οπότε συγκυριακά, ίσως καλό θα ήταν να τελειώσει τη χρονιά με αυτό το παοκτσάκι και να μπει σε μια διαδικασία, όχι βάλεση το δίπλωμα, εγώ να βάλω τις άκρες και εγώ να βάλω το... Δηλαδή, γιατί εμείς θα βρέθουμε και πουθενά μπλεγμένοι. Γιατί με τα χαρτιά δεν τα πάμε και καλά. Εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι άλλο τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε παραμονές lockdown, οπότε σου λέει κάτσε να φύγει τώρα. Γιατί άμα κλείσει η χώρα και δεν γίνονται πτήσεις, δεν θα πάει και πουθενά. Καταλαβες. Οπότε σου λέει θα καταφέρουμε, θα το στείλουμε με ιδιωτικό σκάφος. Για μένα το ιδανικό είναι να μπει ο Γκαρσία και να έχει δίπλα του το Μάκη. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάς τώρα για ένα προπονητή επαγγελματία, ο οποίος ξαφνικά θα πρέπει να τον γυρίσει σε βοηθό. Θα μου πεις το χρήμα τα κάνει όλα. Γιατί δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν θα έχει πρόβλημα. Γιατί ο τύπος είναι προπονητής. Ο Γκαρσία είναι στις καρδιές μας ΠΑΟΚΤΖΙΣ προπονητής. Παιδιά, έχει μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί το παράδειγμα να είναι άσχετο. Αλλά στο NBA αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν προπονητές που γίνονται πρώτοι, μετά πάνε σε ένα καλύτερο team και γίνονται δεύτεροι. Και ξανά επιστρέφουν πάλι πρώτοι. Ναι, αλλά επειδή εμείς έχουμε και ένα θέμα με τον Γκαρσία, έχουμε και τη γυναίκα του Γκαρσία. Άμα δεν τις κάνουμε και τα χαρτιά, μπορεί να μας δημιουργήσει και κανένα προβληματάκι. Να αρχίσει να κάνει την post. Επειδή εγώ φοβάμαι, μην κάψουμε τσάμπα τον Γκαρσία, γιατί η χρονιά φαίνεται ότι είναι καμένη. Μην μαζί με αυτό κάψουμε και τον Γκαρσία, γιατί ο Γκαρσία είναι και ένας οξύτιμος. Νομίζω ότι δεν είναι ένας... Ναι, δεν τον καις εσύ, από μόνος του. Ο καθένας λαμβάνει τις αποφάσεις του. Αν θα καεί, αν θα εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία. Ναι, δεν έχει ναι, δεν είναι έτσι εδώ τον Κάτσε, αυτό που λες τώρα, ας πούμε, είναι σαν να παλάσει τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ από οποιαδήποτε ευθύνη. Δηλαδή. Τον Γκες βάσει timing. Όχι, δεν τον Γκες. Δεν τον Γκες. Είναι μια ευκαιρία στην καριέρα του. Κάποτε πρέπει να έρθει. Γιατί δεν κατάλαβα. Και ο Ίβιτς έτσι δεν ανέλαβε. Και όχι μόνο ο Ίβιτς, και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ο Νάγκελσμαν, ξέρω εγώ, ο οποιοδήποτε, ας πούμε. Έχουν έρθει πολλοί προπονητές από τα τμήματα υποδομής. Είναι ευκαιρία. Ευκαιρία μπορεί να είναι απλά μην πάει να φτιάξει ένα και χαλάει δύο. Δε, αυτό είναι δικό του θέμα. Carpe diem, που έλεγε και στο Asterix.
Αυτό. Και όσον αφορά για το Μάτο Σταύρο που είπε ότι πήγε για το Δεν, δεν ξέρω αν μα κυνηγάει ο Μίκελ από τότε που το διώξαμε, αλλά ο Μίκελ βγήκε και είπε ότι ο Μάτο ήθελε να φύγει και δεν υπήρχε πρόβλημα με τον μπαμπά του. Έτσι. Έκανε τέτοιες δηλώσεις. Δεν ξέρω αυτός ο Μίκελ αν επειδή του κόπηκε μπήκε στον ΟΑΕΔ, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά συνέχεια διακρίνω κάποιες συνεντεύξεις του Μίκελ οι οποίες αφήνουν σποντίτσες. Δεν ξέρω αν τον πόνεσε που έφυγε και ο τρόπος που έφυγε. Μην αρχίσουμε να δούμε, μην συνεντεύξεις και αρχίσουμε να σποντίτσες για τον Μίκελ. Ναι, πάντως τώρα τελευταία είναι μόνιμα. Πιο πολύ κάνει δηλώσεις τώρα που έφυγε τον ΠΑΟΚ παρά που... Πριν που ήταν στον ΠΑΟΚ. Τότε είχε αμάκα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ Σταύρο έπρεπε να πεις ότι και εμείς εδώ πήραμε τον Πατμανίδη, τον βάλαμε prime time, δεν τον κάψαμε, άθραξε την ευκαιρία. Έτσι πάει. Η ζωή δεν σου φέρνει πολλές ευκαιρίες. Είναι δικό σου θέμα το πώς θα το διαχειριστείς. Ναι, παίζουν και εξωγενείς παράγοντες στο ρόλο τους, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής θα καεί από τον κόσμο αν δεν μπορέσει να αρπάξει την ευκαιρία ή αν δεν είναι έτοιμος για αυτή την ευκαιρία. Παίζουν πολλά. Μια χαρά έτοιμος είναι. Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι. Δηλαδή, οκ. Okay. Καλημέρα στην τελευταία γραμμούλα. Μας το κλείσε, οπότε καμία γραμμούλα. Σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο για να παραδείξουμε. Έχει έρθει Χρύσανθος. Για κάποιο λόγο, ναι. Τι? Ναι, δεν κατάλαβα τώρα τι συμβαίνει. Έχει έρθει. Τι είναι η μέρα. Ή μήπως φέρνει το σχέδιο Μάρσαλ του Ζέρβα για να βοηθήσουμε εδώ την πόλη μας. Επίσης να πω κάτι τώρα με την ευκαιρία. Παιδιά, επειδή έχει τη Σακελαροπούλου εδώ, δεν θα κλείνουμε τους δρόμους. Εντάξει. Είναι η πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν γίνεται. Σου έλεγα τώρα τι είναι, αλλά δεν με απασχολεί τι είναι η Σακελαροπούλου. Ο φίλος μας ο Βασίλης λέει ξεμάτιασμα να ρίξω να τα αφήσουμε μη τυχόν και χαλάσει του Φερέιρα για το σημερινό παιχνίδι και τον λόγο για τον οποίο ο ΠΑΟΚ παίρνει τα παιχνίδια. Ένα πολύ σύντομο μπορούμε να το κάνουμε. Ποιο θα ξεμάτιαζες? Σήμερα το Τζόλακ. Τζόλακ, ε. Ξεκίνα. Ξεκίνα. Ξεκινήστε λοιπόν φίλες και φίλοι να ξεματιάζετε και Τζόλακ. Και όποιον έχετε. Γιατί Σβιντέρσκι δεν παίζει με τίποτα βασικός, ε. Όχι, γιατί παίζει. Ξέρω. Λέει όταν ήρθε λέει στο Βικελίδη η City ούτε Αγουέιρο είχε λέει ούτε Τουρέ ο φίλος μας ο Αλεξάνδρος. Το Παλωτέλη νομίζω. Ναι. Επίσης η City όταν ήρθε δεν είχε ούτε τη σωστή φωτογραφία στο πρόγραμμα του παιχνιδιού. Χρήστατος το καλέ. Ναι. Το Where is Willy, αυτό το παιδικό το τέτοιο. Είχε μια τρόλο φωτογραφία με όλο το team της City και μέσα για αυτό τον Wally. Where's Wally, ένα παιδικό βιβλίο που πρέπει να βρεις που είναι ο Wally μέσα σε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων. Ναι, αυτό είχε μπει. Και έχει γίνει συλλεκτικό όμως το συγκεκριμένο match program, να ξέρεις. Πουλιέται για αρκετές δεκάδες λίρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, Σταύρο. Να είσαι καλά, δε Πατμανίδη. Και εσύ να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο. Ναι, με τον απόϊχο του παιχνιδιού. Η τρόικα που ακολουθεί θα έχει και ανταπόκριση. Από Στέργιο Αναστασιάδη που βρίσκεται στη Γρανάδα. Θέλαμε να τον ακούσουμε, αλλά δεν προλάβαμε. Είχαμε τόσους πολλούς ακροατές. Θέλαμε λίγο να συνομιλήσουμε και με τον Στέργιο να μας δώσει κλίμα γενικότερα και να το ρωτήσουμε τα παρεμφερή. Άμα πήγε εκεί στα. Να δει, του έδωσε κατευθυντήριες. Άμα πήγε εκεί στα Αράβικα να πάει να φάει να γουστάρει. Σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα η Αναδομό ήταν μαζί μας. Το διάστημα του lockdown είχαμε αρκετό χρόνο να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας και σίγουρα πολλοί εντοπίσαμε προβλήματα, βλάβες και άλλα σημεία της κατοικίας μας που δεν μας ικανοποιούν, όπως πολλές λειτουργίες ατέλειες των χώρων μας. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για ανακαίνιση. Η Αναδομό στέκεται με σοβαρότητα απέναντι στο θέμα του κορονοϊού και παίρνει αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία σας και η Virtelas. Στην βιομηχανική περιοχή Σύνδου, οι άνθρωποι της σας περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά να σας εξυπηρετήσουν και να σας ενημερώσουν για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που έρχεται να καλύψει κάθε σας ανάγκη, μέσα ατομικής προστασίας, προϊόντα βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, προϊόντα κατασκευής ξύλου επιπλοποίας, προϊόντα αυτοκινήτου και το μπακάλ το οποίο σας κάνει τα 3-2, ανανεωμένο πλήρες μενού με φοβερά πιάτα. Για όλες τις τηλεφωνικές παραγγελίες και takeaway παίρνεις 3 μερίδες και πληρώνεις μόνο τις 2. Περνάς από τη Βαλαρωτίου 38 στον πεζόδρομο Καποδιστρίου, στα Νολαδάδικα. Ή τηλεφωνείς στο 2313-075-500. 7 χρόνια αξιοπιστίας, 7 χρόνια εμπιστοσύνης. Αποχωρούμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Τσάω.